Γεια στο διάβο. Νοσοκομείο, τη χειρουργική κλινική. Θέλω να μιλήσω στον Αλεξέη Γκόλουμπεφ από το δωμάτιο 3, παρακαλώ. Καλησπέρα σας, δεν σας γνώρισα. Ναι, τον Αλεξέη. Θα τον πάρουμε αύριο το πρωί. Πόσο καιρό έμεινε? Να σας πω αμέσως. Από τις 30 του Ιούνιου έχουμε ένα μήνα και 3 μέρες. Τη γυναίκα μου ψάχνω. Την έχασα. Κοιτάξτε αν είναι μέσα στον Αλεξέη. Δηλαδή αποκλείεται να πέρασε απαρατήρητη. Όπως και να έχει το θέμα, αν δεν σας κάνει κόπο, ρωτήστε τον Αλεξέη αν τον επισκέφτηκε σήμερα η μητέρα του. Ευχαριστώ, θα περιμένω. Κοιμάται! Όχι, όχι, μην το ξυπνήσετε! Με συγχωρείτε για την ενόχληση! Γεια σου, Βαντίμ! Γκόλουμπεφ! Το πρωί πέρασα από τον τομέα σου. Τη δοκό που είχαμε συμφωνήσει δεν τη βάλατε και μου το έχεις προσχεθεί. Καλά, καλά, άσε τις δικαιολογίες. Αύριο δεν θα έρθω στη δουλειά. Θα περάσω κατά τη μία. Παρακαλώ, η δοκός να είναι στη θέση της. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο τώρα. Μήπως είναι και η γυναίκα μου? Δεν φάνηκε καθόλου? Για ρωτά... Ρώτα την Όλγα, μήπως ξέρει! Γεια σου, Όλγα. Δεν είναι σπίτι. Δεν είναι σπίτι, σου λέω. Πότε σου τηλεφώνησε? Αυτό σημαίνει ότι δεν σου τηλεφώνησε από το σπίτι. Δεν μου λες γιατί μου μιλάς με αυτό το ύφος? Σου παραπονέθηκε πάλι ο Βαντίμ ότι του έβγαλα την Παναγία? Βρε, αφού κι εγώ είμαι εξεθεωμένος, στο τέλος του μήνα παραδίνω το έργο. Τι στο διάλογο, δεν καταλαβαίνεις? Α, δεν είναι αυτός ο λόγος, άλλος είναι. Δεν τα αφήνεις αυτά, λέω εγώ. Αυτός είναι ο λόγος και το ξέρω. Εμπρός. Και εμπρός. Έχει τι. Έχει τι. Εφοδιασμός, Γκόλουμπεφ! Τι γίνεται με το τσιμέντο, ρε παιδιά? Το ξεφορτώνουμε ή δεν το ξεφορτώνουμε? Δώσατε μπετόν στην τρίτη αντία? Ρε γαμώτο. Και σας είχα παρακαλέσει. Όχι, ρε παιδιά. Όχι και έτσι, ρε παιδιά. Τι στο διάλογο πρέπει να κάνω για να το χορέψω το ξέρω στο κεφάλι? Δώστε μπετόν στην αντία. Χωρίς καθυστερήσεις. Κι άκου εδώ. Αύριο δεν θα έρθω στη δουλειά. Θα πάω στο νοσοκομείο να παραλάβω το γιο μου. Το αμάξι μου να είναι κάτω από το σπίτι στις 10. Όχι στις 8.
καλά εκεί μέσα ήσουνε. Τι γύρευες εκεί μέσα. Νατάσα. Νατάσα, τι έχεις. Τι σου συμβαίνει. Γιατί κλείστηκες μέσα στην τουλάπα. Ήπιες πάλι. Γιατί ήπιες. Αύριο το πρωί έχουμε να πάμε στο νοσοκομείο να παραλάβουμε τον Αλεξέη. Πόσο ήπιες, ήπιες πολύ, πόσα ποτήρια ήπιες, λέει. Καλά. Αφού ήπιες, ήπιες, τι να κάνουμε, δεν απεθάνουμε κιόλας. Κάποτε τα κοπάναγα μοναχός μου. Από εδώ και πέρα θα τα κοπανάμε παρέα. Ίσως καμιά φορά να μας σιγοντάρει και ο Αλεξέη, που ξέρεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλείνεσαι μέσα στις ντουλάπες. Τι έκανες εκεί μέσα, κοιμόσουνα. Έκλαιγες. Να πάω να γεμίσω την πανιέρα. Σε ρωτάω, παιδί μου, θα κάνεις ένα μπανάκι να συνέλθεις. Νατάσα. Δεν θέλω. Τι δεν θέλεις. Το μπάνιο δεν θέλεις ή εμένα, τι δεν θέλεις. Εσύ είσαι καλά. Όταν όλα πάνε πρίμα. Μόλις μας βγήκε το κακό, έβαλες την ουρά κατά από τα σκέλια. Τι θα γίνει με σένα, ούτε που συγγύρισες λιγάκι. Πότε θα συγγυρίσεις. Πώς θα φέρουμε τον Αλεξέη μέσα σε αυτό το αγούρι. Στο είπα και στο ξαναλέω, πάψε να κλαις. Πάψε να δέρνεσαι. Πάψε να πίνεις. Δεν βοηθάς με όλα αυτά τον Αλεξέη. Τα χέρια του δεν θα ξανακολλήσουν με δάκρυα. Πάρ' το απόφαση. Δεν έχει χέρια το παιδί μας. Τι να κάνουμε τώρα. Από εδώ και πέρα έτσι θα ζήσουμε. Έτσι θα παλέψουμε. Έτσι θα σκεφτόμαστε για το μέλλον. Μας βρήκε μια τραγωδία, ας μην δημιουργούμε κι άλλες. Αυτή η τραγωδία πάει πια φόλιασε μέσα στο σπιτικό μας. Τι να κάνουμε τώρα. Αντιθέτως, εμείς θα πρέπει να... Λοιπόν, δεν στο είπα, το ξέχασα. Τηλεφώνησαν από το Ινστιτούτο του Αλεξέη. Ενδιαφερθήκανε. Μπορεί, λέει, να συνεχίσει τις σπουδές του διαλληλογραφίας. Αποφάσισες ποιο δωμάτιο θα του δώσουμε. Δεν κάνει να μείνει στο δικό του δωμάτιο. Εσύ η ίδια φώναζες τότε. Την κιθάρα γιατί δεν την έδωσες. Δεν είχαμε συμφωνήσει να τη χαρίσεις. Ή έστω να την πετάξεις. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο Αλεξέη πρέπει να πάρει αυτό το δωμάτιο. Είναι πιο ευρύχωρο, συμφωνείς? Έχουμε εδώ και το μπαλκόνι. Είναι πιο φωτεινό. Θα κουβαλήσουμε εδώ μέσα για την τηλεόραση. Μ' ακούς? Αλλού εσύ. Εν τω μεταξύ, εγώ σήμερα έκανα κάτι πάρα πολύ καλό για τον Αλεξέη. Έτσι ξαφνικά μου ήρθε η ιδέα. Σκέφτηκα, αυτή η πολιτεία είναι πολύ μεγάλη. Αποκλείεται να μην υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι στην κατάσταση του Αλεξέη. Παρακάλεσα λοιπόν τον αρχιμηχανικό μου και πήγε στα γραφεία τα κεντρικά της κοινωνικής πρόνοιας. Λοιπόν, θα το φανταστείς, ευρέθηκαν άλλοι τρεις.
πήρε τις διευθύνσεις τους και πήγε να τους βρει. Ο ένας είναι νεαρός, καμιά 32 χρονών. Έχει τελειώσει την ιστορική σχολή του Πανεπιστημίου του Κέρου. Τώρα ζει με τη μάνα του. Οι άλλοι δύο τάχουνε τα χρονάκια τους, είναι ανάπηροι του πολέμου. Αλλά ζουνε με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους, με τα γόνια τους. Δηλαδή, είναι κανονικοί άνθρωποι, ζουνε κανονικά. Όταν συνέλθει ο Αλεξέη θα πρέπει να τους γνωρίσει. Θα του ανεβάσει λιγάκι το ηθικό αυτό. Εν τω μεταξύ παρακάλεσα τον αρχιμηχανικό μου να τη γράψει μερικές από τις εφευρέσεις τους. Ξέρεις, υπάρχει μια συσκευή που αλλάζει τα προγράμματα της τηλεόρασης με το πόδι. Πατάς ένα κουμπάκι, τσακ και ανάβει. Πρέπει να βρούμε και μια τηλεφωνική συσκευή με κουμπιά. Ο ένας την έχει εγκαταστήσει ήδη στο δωματιό του και τον διευκολύνει πάρα πολύ. Πιάνει ένα μολύβι με τα δόντια του και τικ 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 παίρνει τον αριθμό. Βέβαια το ακουστικό το έχει τοποθετήσει σε μια κάθετη βάση. Ακουμπάει το αυτί του έτσι. Καθαρμά. Καθαρμά. Ποιος είναι κάθαρμα, εγώ είμαι κάθαρμα. Συγχαρητήρια Νατάσα. Πού τη βρήκες αυτή τη λέξη, δεν μου λες? Δεν κοιτάς τα χάλια σου, λέω εγώ. Γιατί ρε αποσύνδεσαι στο τηλέφωνο? Εγώ ο Βλάκας προσπαθούσα όλη μέρα να σε πάρω. Ήθελα να σου πω ότι θα αργήσω να γυρίσω από τη δουλειά. Εγώ πνίγομαι. Στο τέλος του μήνα έχω να παραδώσω 3 μονάδες. Αλλά εσύ πέρα βρέχει. Καρπίδα σου χαίγεται, τι στο διάολο κάνω εγώ? Λοιπόν, θα κάνεις ένα μπάνιο, ζεστό ή κρύο? Καλύτερα ζεστό. Μετά θα ξεπληθείς με κρύο να συνέλθεις. Οπωσδήποτε κρύο νερό για να συνέλθεις. Άκου κάθαρμα, βρήκαμε τώρα. Σε ρωτάω, παιδί μου, τη ρόμπα μου την είδες? Νατάσα, τι έχεις? Τι σου σημαίνει? Σε βάρεσε το κονιάκο τα κούτελα? Έλα, έλα, έλα μου. Σαν να μου φαίνεται πως δεν ήρθες καθόλου. Για κάνε που να μυρίσω. Έλα, διάολε. Έλα το κερατό μου, κάνε που να μυρίσω. Μα τι κάνει? Νατάσα, τι έχεις? Τι σου σημαίνει? Γιατί κλείστηκες μέσα στην τουλάπα? Νατάσα, εγώ είμαι ο άντρας σου. Κέντρο, συνδέστε με Νόβγορον 56087. Ευχαριστώ. Λαρίσα Πετρόβνα, Αντρέι Γκόλουμπεφ. Μπορείτε να φωνάξετε τη μητέρα μου από δίπλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, θα περιμένω. Νατάσα, σε παρακαλώ, σύνδεσε το τηλέφωνο. Νατάσα, τηλεφώναγα στον Όβγορο του.
Η γειτόνισσα έτρεξε να φωνάξει τη μητέρα. Σε λίγο θα είναι εκεί και θα περιμένει. Αν της τηλεφωνήσω τώρα, θα προλάβει να πάρει το τρένο τον 11 και αύριο το πρωί θα είναι εδώ. Χωρίς τη μάνα μου τώρα δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Ο Αλεξέη χρειάζεται βοήθεια. Εγώ άδεια δεν μπορώ να πάρω, το ξέρεις. Εγώ πνίγομαι. Στο τέλος του μήνα έχω να παραδώσω 3 μονάδες. Αύριο θα έρθω μαζί σας καμιά ωρίτσα και μετά μην τον είδατε. Και για τις επόμενες 2 εβδομάδες ξέγραψέ με, σαν να μην υπάρχω. Έλα, κάνε μου τη χάρη, δώσε μου να συνδέω. Τώρα να με συγχωρείς δηλαδή, αλλά εσύ έχεις αρρωστήσει. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τη μητέρα. Εσύ τώρα πρέπει να έχεις το μυαλό σου μόνο στον Αλεξέη. Τον Αλεξέη, τον Αλεξέη, τον Αλεξέη, τον Αλεξέη. Δώσε μου τα συνδέω στο τηλέφωνο. Δίσου. Τι? Δίσου. Να πάω να φορέσω τα παπούτσια μου. Όλα. Γιατί πρέπει να ντυθώ για να τηλεφωνήσω? Ντύσου, αλλιώς δεν το συνδέω το τηλέφωνο. Καλά, 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 καλά. Δεν τα φορέσεις όλα. Να τα φορέσεις όλα. Νατάσα, σε παρακαλώ, σύνδεσε αμέσως το τηλέφωνο. Η μητέρα θα είναι εκεί και θα περιμένει. Είναι γριά γυναίκα, θα ανησυχεί. Νατάσα, άφησέ με να τηλεφωνήσω και μετά κάνε μου ό,τι θέλεις. Δύρε με, σφάξε με, πνίξε με μέσα στην πανιέρα, ό,τι θέλεις. Μα επιτέλους, τι θα πει να τα φορέσω όλα? Να πάρε βάλω και το καπέλο. Σου είπα, πρέπει να τα φορέσεις όλα. Γιατί πρέπει? Για ποιον πρέπει? Για μένα. Ω Θεέ μου. Καλά είμαι έτσι, πώς σου φαίνομαι? Την καμπαρντίνα και το καπέλο. Νατάσα, σε παρακαλώ, βάλε το τηλέφωνο στην πρίζα. Άκουσες. Ω, Θεούλη μου. Βάλε το τηλέφωνο στην πρίζα. Θα πάρω το πρώτο βοηθειό να έρθουν να σου κάνουν μια ένεση να ηρεμήσεις. Μην ανησυχείς, είμαι πολύ καλά. Οι άνθρωποι που είναι καλά δεν κλείνονται μέσα στις ντουλάπες. Ούτε υποχρεώνουν τον άντρα του να φορέσει καπέλο για να τηλεφωνήσει. Πάρ' το χαμπάρι. Ο Αλεξέη δεν πρόκειται να βγει από το νοσοκομείο αν δεν έρθει εδώ η μητέρα μου. Και αύριο το πρωί θα σε πάρω και θα πάμε μαζί στο γιατρό. Πάρε τη βαλίτσα και φύγε. Τι? Τα πράγματά σου είναι μέσα. Και η ρόμπα σου. Όσο για την υγεία μου, μην ανησυχείς. Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν τόσο γερή όσο τώρα. Άντε. Πάρ' την και δρόμο. Νατάσα, ποιος ήταν εδώ? Κάποιος ήταν εδώ, το κατάλαβα από τα φιτζάνια του καφέ. Τι σου ξεφουρνίσανε πάλι? Εμείς χωρίσαμε μια χαρά το πρωί. Σε φίλησα, με φίλησες. Ποιος ήταν εδώ τώρα?
Τι έμαθες, τι έγκλημα έκανα πάλι? Για θυμίσου, πόσες φορές δεν γίναμε μαλλιά κουβάρια. Μάθαινες κάτι, γινόσουν έξω φρενών, ζήταγες διαζύγιο. Μέχρι να αποδειχθεί ότι όλα ήταν τρίχες, τρίχες. Λοιπόν, ποιος ήταν εδώ τώρα, τι έμαθες πάλι? Εκείνο που ήθελα να μάθω, το έμαθα. Πες το και σε μένα, παρακαλώ. Καλύτερα να με παρακαλάς. Γιατί αν αρχίσω να μιλάω θα σε πνίξω. Γι' αυτό κρύφτηκα μέσα στην ντουλάπα, για να μην σε πνίξω, κατάλαβες? Α, ώστε ήθελες να με πνίξεις, μάλιστα. Υποψιάζομαι τι μπορεί να μάθες. Εδώ που τα λέμε δεν υπάρχει και τίποτα άλλο να μάθεις. Δηλαδή έμαθες ότι εκείνο το βράδυ που έγινε το δυστύχημα εγώ ήμουνα στις Νικήτινας. Αυτό δεν είναι, αυτό δεν έμαθες? Ρε τι βλάκας. Βλάκας με περικεφαλαία. Λοιπόν, μάλιστα ήμουνα στις Νικήτινας. Είχε εγγένεια στο καινούριο της σπίτι. Ήτανε και ο άντρας της εκεί και ο γιος της. Ήτανε και τρεις μεγάλοι από το Υπουργείο. Εγώ ερχόμουν να στο πω, αλλά όταν σε συνάντησα στο νοσοκομείο εσύ ήσουν σε κακό χάλι. Σου ορκίζομαι, δεν ήθελα να περάσει από το μυαλό σου ένας θεός ξέρει τι. Όπως σου πέρασε σήμερα. Όπως πάντα σου περνάει. Γι' αυτό σου είπα ότι ήμουνα στη διεύθυνση του οργανισμού, στο Σετίνιν. Αν δεν με πιστεύεις, μπορούμε να πάρουμε τώρα την Νικήτινα τηλέφωνο. Ή και τον άντρα της, ή και να πάμε σπίτι τους αν θέλεις. Αν κάτι υποψιάζεσαι τέλος πάντων. Γιατί βλέπεις εσύ πάνω απ' όλα βάζεις τη ζήλια σου. Εσύ και στον άλλο κόσμο θα με ζηλεύεις, δεν σε σταματάει τίποτα. Βρε, εδώ ο γιος σου είναι στο νοσοκομείο. Εδώ αύριο πάμε να τον πάρουμε. Πέρα βρέχει, ούτε που συγκύρισες λιγάκι. Το μόνο που σε απασχολεί είναι η ζήλια σου. Για το γιο μου βουλωστό. Γιατί παρακαλώ να το βουλώσω? Για το γιο μου βουλωστό. Δολοφόνε. Τι είπες? Δολοφόνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέχρι τώρα ήμουνα κάθαρμα, τώρα έγινα δολοφόνος. Γιατί παρακαλώ δολοφόνος? Δεν μου λες, αντιλαμβάνεσαι τι λες? Έχεις επίγνωση των όσων λες? Το ξέρεις. Εσύ το ξέρεις. Τι ήξερα? Τι ήξερα εγώ? Όλα. Όλα τα ξέρεις. Ήξερες πως πέρναγε από εκεί η ηλεκτρική γραμμή υψηλής τάσης. Και πως μπορούσε να την πάρεις βάρνα ο γερανός. Το ξέρεις. Σε είχανε προειδοποιήσει. Γιατί βρε έστειλες τους ανθρώπους εκεί πέρα? Γιατί τους έστειλες? Και εγώ σκέφτηκα. Τι σκέφτηκες, μωρέ? Τι σκέφτηκες? Εσύ από καιρό ξέμαθες να σκέφτεσαι. Νατάσα. Εσύ είσαι αγκουρτισμένος. Εσύ να σε κούρτισο σε τίνει εδώ και 20 χρόνια και δεν μπορείς πια να σταματήσεις. Εσύ είσαι ανδρίκελο, δεν είσαι άνθρωπος. Γιατί έστειλες τους ανθρώπους εκεί πέρα, αφού το ξέρες, το ξέρες? Γιατί τους έστειλες αφού το ξέρες? Νατάσα, εγώ... Τι εγώ, για σένα δεν υπάρχει πια εγώ. Εσύ κατάστρεψες τον Αλεξέη, αφού το ξέρες, Νατάσα, το ξέρες. Νατάσα, το έλα, ξέρες. Έλα, ηρέμησε, έλα, κάτσε, ησύχασε, θα σου εξηγήσω. Δεν θέλω να μου εξηγήσεις τίποτα. Τότε έπρεπε να μου τα έχεις εξηγήσει. Ηρέμησε. Τώρα ξεκουμπήσω από εδώ μέσα. Πέρα, θα στα εξηγήσω όλα. Φύγε, σου λέω. Φύγε. Άκουσέ με λοιπόν. Είχε έτσι διαμορφωθεί η κατάσταση, καταλαβαίνεις. Τελευταία μέρα του τριμήνου. 30 του Ιούνιου. Και εγώ είχα έλλειμμα 20.000 ρούβλια για να κλείσω το πλάνο μου, καταλαβαίνεις. Τελευταία μέρα του τριμήνου, 30 του Ιούνιου. Πήγα λοιπόν στο διευθυντή ενός δικού μας εργοστασίου, στο Φιοντόρ Φιοντόροβιτς, το ξέρεις. Και του ζήτησα να μου δώσει προκαταβολή αυτές τις 20.000. Και αυτός μου λέει, άμα μου ετοιμάσεις εκείνο το δρομάκι μέχρι αύριο το πρωί, θα τις δώσω.
Τον ίδιο εκείνο καταραμένο δρόμο που έγινε το δυστύχημα με τον Αλεξέη. Την άλλη μέρα λέει πρωί-πρωί θα πέρναγε από εκεί ένας μεγάλος και τρανός και δεν ήθελε ο προϊσταμενός του αυτό να τσαλαβουτήξει μέσα στις λάσπες και... Δηλαδή ούτε και εκείνος φταίει. Δεν το υπολόγισε. Και μια και του ζήτησα εγώ τις 20.000 βρήκε ευκαιρία και μου πάτησε τον εκβιασμό. Και εγώ του το υποσχέθηκα. Τι ήταν? Μισής μέρας δουλειά. Έδωσα εντολή στον υπεύθυνο του τομέα να στήσει ένα γερανό, να κουβαλήσει τις πλάκες και να στρώσει το δρόμο. Μετά γύρισα στο γραφείο μου. Εγώ ούτε που ήξερα ποιο συνεργείο θα πήγαινε. Εγώ έδωσα εντολή στον υπεύθυνο του τομέα. Αυτός το είπε στον εργολάβο, ο εργολάβος στον αρχιεργάτη και ο αρχιεργάτης έστειλε το συνεργείο. Έτυχε το συνεργείο αυτό να είναι του Αλεξέη. Τι να κάνουμε τώρα? Εγώ δεν ήξερα καν που πέφτει ο δρόμος. Και βεβαίως δεν ήξερα ότι περνάνε από εκεί ηλεκτροφόρα καλώδια. Μετά το έμαθα. Τι νομίζεις? Το εργοτάξιό μου ζωή να έχει καλύπτει 2.500 στρέμματα. Εύκολο είναι. Ήτανε μια σατανική σύμπτωση. Το είχε η μοίρα μας. Πώς το λένε? Φύγε. Φύγε. Βρε διάολε, κουφάθηκες. Αφού σου εξηγώ πώς έγιναν τα πράγματα. Υπάρχουν και τέτοιες καταστάσεις στη ζωή. Τι να κάνουμε τώρα? Νομίζεις πως εγώ δεν υποφέρω? Εγώ για καλό το έκανα. Έπρεπε να εξοικονομήσω αυτές τις 20.000 ρούβλια για να πάρουν οι εργάτες το πριν. Τι φταίγανε οι άνθρωποι? Όταν οι εργάτες δεν πάρουν τα μεροκάματά τους, το σκάνε από την οικοδομή και μετά τρέχα γύρευε να βρεις άλλους. Και στο άλλο τρίμηνο δεν θα είχα 20.000 ρούβλια έλλειμμα, θα είχα 50.000. Εσύ επέμενες να κάνει κοντά μου την πρακτική του Αλεξέη. Βεβαίως για το καλό του το έκανες. Εγώ είχα αντιρρήσεις, αλλά εσύ επέμενες. Με έβαλες και τηλεφώνησα στον οργανισμό και παρακάλεσα. Αν δεν επέμενες εσύ, ο Αλεξέη θα είχε κάνει την πρακτική του σε μια άλλη πόλη και δεν θα είχε συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Αλλά εγώ δεν σε κατηγορώ. Έτυχε. Ήταν ένα τυχαίο περιστατικό. Δεν είναι δυνατόν να τα σκεφτεί κανείς όλα, ούτε να τα υπολογίσει. Είναι και αυτό μέσα στους νόμους της ζωής. Γιατί δεν ακύρωσες την εντολή όταν σου τηλεφώνησε ο εργολάβος? Σου το είπε ή δεν σου το είπε ξεκάθαρα? Ότι σύμφωνα με τους όρους ασφάλειας απαγορεύονται οι εργασίες σε εκείνο το μέρος. Γιατί δεν την ακύρωσες? Γιατί δεν είχες καιρό να σκεφτείς? Βιαζόσουν να έτρεχες να προλάβεις τα εγγένεια της Νικήτινας. Σε περίμενε το αυτοκίνητό σου, ε? Δεν υπάρχει λόγος μέσα σ' όλα να ανακατώνεις και τη ζήλια. Εγώ βρε με την Νικήτινα δεν είχα ποτέ τίποτα. Χέστηκα κι αν είχες. Υπάρχουν στη ζωή πράγματα πολύ πιο φοβερά από το να πλακωθείς με κάποιον. Παλιότερα πίστευα πως αυτό είναι το πιο φοβερό. Τώρα όμως κατάλαβα πως το πιο φοβερό είσαστε εσείς. Οι αδίσταχτοι αριβίστες που δεν έχετε ούτε ιερό ούτε όσιο. Γιατί δεν ακύρωσες την εντολή, αφού ο άνθρωπος σε προειδοποίησε? Εκείνο το μέρος είναι επικίνδυνο. Ρε, δεν έδωσα καμία εντολή, πάρ' το χαμπαρί. Εγώ τους είπα, αν υπάρχει κάποια δυνατότητα, φτιάχτε το δρόμο. Αν είναι επικίνδυνο, αφήστε το. Α, δεν είπες έτσι. Σε ακούσαν άνθρωποι. Άκουσαν τι είπες. Βρισκόταν άνθρωποι μες στο γραφείο σου όταν μίλαγες με τον εργολάβο. Υπάρχουν μάρτυρες. Εσύ είπες, δεν μπορώ βέβαια να σας διατάξω. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, πάρα πολύ, πρέπει να τον φτιάξετε. Από αυτό το δρόμο, είπες, εξαρτάται το μέλλον ολόκληρου του οργανισμού. Μπράβο, αυτό είναι σωστό. Τι είναι σωστό, μωρέ? Τι είναι σωστό? Αφού σου εξήγησα. Εγώ είχα έλλειμμα 20.000 ρούβλια. Και χωρίς αυτό το δρόμο ο Φιοντόρ Φιοντόροβιτς δεν θα υπέγραφε για την προκαταβολή. Εγώ του ζήτησα κάτι και εκείνος μου ζήτησε κάτι άλλο σε αντάλλαγμα. Τι πιο φυσικό? Θυμάσαι πέρσι
που δεν σας δίνανε βιβλία για τη βιβλιοθήκη σας. Και εσείς θέλατε σόν και καλά τα βιβλία του Τρίφωνοφ και του Αμπράμοφ. Και ήρθατε σε μένα να στείλω εργάτες στο Κεντρικό Ίδρυμα Διανομής Βιβλίων. Τους είχαν τρυπήσει κάτι σωλήνες και εγώ έστειλα υδραυλικούς. Και τότε εκείνοι αμέσως σας δώσανε τα αγαπημένα σας βιβλία. Και εσείς πετάξατε από τη χαρά σας. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί το χαρτί δεν φτάνει και τα βιβλία δεν επαρκούν. Στη δική μου τη δουλειά δεν επαρκεί το τσιμέντο. Γι' αυτό είχα και το έλλειμμα τις 20.000. Και τις είχα ανάγκη όπως και εσείς είχατε ανάγκη τα βιβλία σας. Όπως έστειλα εργάτες στο Κεντρικό Ίδρυμα Διανομής Βιβλίων, έτσι έστειλα και σε αυτόν τον δρόμο. Εγώ υπολόγισα ότι θα περάσουν προσεκτικά κατά από τα καλώδια, αλλά το φεροδιάολος και ο οδηγός του Γερανού ήταν μαθητευόμενος, άπειρος. Όλες οι συμπτώσεις μαζί. Για πες μου. Τι θα σου κάνανε αν τους έλεγες την αλήθεια? Ότι το πλάνο δεν βγήκε πέρα. Τι θα σου κάνανε? Θα σε σκοτώνανε? Απάντησέ μου. Άιντε πάλι το βιολί σου εσύ. Σε ρωτάω βρε, θα σε σκοτώνανε? Απάντησέ μου, απάντησέ μου. Αφού σου απάντησα. Αν ο οδηγός του Γερανού ήταν έμπειρος δεν θα είχε συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Η μια σύμπτωση απάνω στην άλλη. Σε ρωτάω. Σε απειλούσε θάνατος. Αν τους έλεγες ότι το πλάνο δεν ολοκληρώθηκε, τι σε απειλούσε? Αν τους έλεγες την αλήθεια, τα σίκα σίκα, θα σε χώνανε στη φυλακή, θα σε πετάγανε από τη θέση σου. Κι αν σε πετάγανε, τι θα γινότανε? Αλλά όχι, εσένα δεν θα σε πετάγανε. Δεν ήταν και τόσο εύκολο να σε πετάξουν εσένα. Εσύ είσαι σαν την αράχνη. Είσαι μπλεγμένος με όλους. Αυτό είναι το καθήκον μου, Νατάσα. Αυτό είναι το ιερό μου χρέος. Να εκπληρώνω το πλάνο μου. Μπορεί να το χωνέψει το μικρό στο κεφαλάκι. Σε ρωτάω, βρε, τι θα σου κάνανε? Θα σου κάνανε μομφή. Φοβόσουν να πας και χαλάσει τα μούτρα το διευθυντής της εταιρείας σου. Ο Σετίν είναι αυτό. Φοβόσουν να πας και ξυνήσουν τα μούτρα κανενός. Και αυτό και μόνο ήταν ικανό για να στείλει τους ανθρώπους κατευθείαν πάνω στα ηλεκτρικά καλώδια. Εσύ εκτείνος δεν ρισκάρισες τίποτα. Τους ανθρώπους όμως τους ανάγκασες να παίξουν τη ζωή τους κοροναγράμματα. Δεν τους ανάγκασα, δεν τους ανάγκασα. Έχεις να μου δώσεις τίποτα για τον πονοκέφαλο? Όχι. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Ρε μπας στο διάολο. Εγώ τώρα θα αναψόφαγες. Θα φώναζα ένα αυτοκίνητο από το νεκροτομείο και θα σε φόρτωνα, σε στείλω στον αγύριστο. Μαζί με τη βαλίτσα σου. Να σου τη βάλουν για πρίκα πάνω στο κυβούρι σου. Τι είναι αυτό που μου δίνεις? Μη φοβάσαι, δεν ψοφήσεις. Μορφωμένη γυναίκα σου, λέει ο άλλος. Εγώ θα ξαπλώσω 5 λεπτά, το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Δεν σου πόναγε βρε το κεφάλι όταν την άλλη μέρα, όταν το άλλο πρωί, όταν του γιου σου του κόψανε τα χέρια και εσύ έτρεξες αμέσως στη δουλειά. Από το νοσοκομείο κατευθείαν στη δουλειά. Υπήρχαν, βλέπεις, και αυτές οι 20.000 που μας τριβελίζαν το μυαλό όλη την ώρα. Δεν μπορούσαμε να τους ξεχάσουμε. Μα τώρα τι ανακατώνεις το ένα μετάλλο? Κι όμως, εκεί στο νοσοκομείο έλεγες και καμιά ανθρώπινη κουβέντα. Έδινες θάρρος στο παιδί. Εμένα με παρηγορούσες. Σαν άνθρωπος. Αλλά όπως αποδεικνύεται ήσουν ένας θεατρίνος. Έπαιζες το ρόλο του απελπισμένου, ενώ το μυαλό σου και η ψυχή σου ήταν εκεί. Ήτανε και εκεί, ήτανε και εδώ. Άλλο τόνα, άλλο τάλο. Μην τα μπλέκεις. Έπρεπε πάση θυσία να προλάβεις, έτσι. Και έστειλες την Νικήτη από τα φαθιά χαράματα στο Φιοντόρ Φιοντόροβιτς. Στο τάκα τάκα. Έπρεπε για άλλη μια φορά να κλείσεις το πλάνο σου. Και να το κλείσεις με απάτη. Το ξέρες πως ο Φιοντόρ Φιοντόροβιτς θα υπέγραφε? Έπειτα από τη συμφορά που σε χτύπησε. Το ξέρες πως θα σε λιπότανε? Εκεί ποντάρισες, στο νύκτο του.
Εκμεταλλεύτηκες τη συμφορά σου. Παζάρεψες τον πόνο σου για να ολοκληρώσει το περιβόητο τρίμηνο πλάνο. Ο Αλεξέη είναι Αλεξέη και το πλάνο είναι πλάνο. Το μισθό δεν μου τον δίνουνε γιατί είμαι σύζυγος και πατέρας. Εκείνο όμως που δεν ξέρεις είναι πως ακόμα και της Νικήτινας κόντεψε να τη στρίψει όταν την έστειλες να πάει να βρει το Φιοντόρ Φιοντόροβιτς. Τι είπες? Τι σχέση έχει τώρα η Νικήτινα? Αν έχει, λέει. Ήταν εδώ και έφυγε πριν από 2 ώρες. Εκείνη μου τα είπε όλα. Άλλα περίμενα να ακούσω και άλλα άκουσα. Άλλα πιο αειδιαστικά. Εκείνο το πρωί που έφυγες από το νοσοκομείο και έτρεξε να σώσει το πλάνο σου, εκείνη άρχισε να τρέμει. Έτσι λέει. Άρχισε να χτυπιέται. Έτσι λέει. Νομίζεις πως όλοι οι άνθρωποι είναι σαν και σένα? Ε, όχι. Δεν είναι όλοι. Εκείνο το πρωί λοιπόν η Νικήτινα δεν πήγε στο Φιοντόρ Φιοντόροβιτς. Πήγε στο σπίτι της. Στο Φιοντόρ Φιοντόροβιτς πήγε κάποιος άλλος. Σε αυτόν υπέγραψε τις άτιμες 20.000 σου. Και όταν ο άντρας της Νικήτινας τα έμαθε όλα αυτά, της είπε τέρμα. Ως εδώ. Δεν θα ξαναπατήσει πια το πόδι σου σε αυτό το θηριοτροφείο. Και τώρα σε εγκαταλείπει. Αύριο κιόλας θα σου υποβάλει την παραίτησή της. Αλλά και ο άντρας το πράγμα δεν θα τα αφήσει έτσι, κατάλαβες? Ετοιμάζεται όλη αυτή την ιστορία να τη δημοσιεύσει σε μια εφημερίδα. Να σε διώξουν από παντού. Για να μην μπορέσεις να μολύνεις κι άλλους ανθρώπους. Σήμερα για πρώτη φορά στη ζωή μου θέλησα να σκοτώσω. Στα αλήθεια θέλησα να σκοτώσω, το καταλαβαίνεις? Όταν σε είδα να καταφθάνεις με το αυτοκίνητό σου, να βγάζεις το καπέλο και να χαιρετάς σαν ξεπεσμένος γόης, ανέμελα και ωραία. Πραγματικά εκείνη την ώρα ήθελα να σε πνίξω. Φοβήθηκα τον ίδιο μου τον εαυτό. Και γι' αυτό κρύφτηκα μέσα στην ντουλάπα. Δεν το έχω ξαναπάθει αυτό στη ζωή μου. Δεν μου λες. Είναι αλήθεια πως γονάτισες μέσα στο γραφείο του Φιοντόρ Φιοντόροβιτς? Όταν τον εκλυπαρούσες να σου δώσει τις 20.000. Τι? Γονάτισες βρε μέσα στο γραφείο του Φιοντόρ Φιοντόροβιτς. Σε είδε λέει γραμματέας του και τώρα το διηγείται σε όλους. Έπεσες λέει στα γόνατα και άρχισες αμέσως τις κλάψες. Φιοντόρ Φιοντόροβιτς, λυπήσουμε. Κοίταξε τι απελπισμένος που είμαι. Σώσε με. Αλήθεια είναι. Έτσι έγινε. Σουρνώσουνε βρε. Στα 4. Εσύ. Αστεία το έκανα. Αστεία. Δεν μου λες. Αυτά τα λεφτά. Αυτά που έφερες χτες, τι λεφτά είναι? 250 ρούβλια. Τι είναι? Προκαταβολή είναι? Εξόφληση, τι? Προχτές. Ναι, προχτές. Τα λεφτά για το πριν. Και γιατί πήρες πριν? Σε ρωτάω, γιατί πήρες πριν? Για τη δουλειά, για το αποτέλεσμα. Για ποια δουλειά? Για ποιο αποτέλεσμα? Έμα. Τι μα και ξεμα? Για το τρίμηνο. Για ποιο τρίμηνο, βε? Για εκείνο το τρίμηνο. Τότε που δεν σου φτάνανε 20.000. Τότε που σουρνώσουν στα 4. Τότε που σακάτεψε τον Αλεξέη. Αυτό τώρα. Για αυτό και ξαυτό. Δεν είναι για εκείνο. Τότε για ποιο είναι? Για ποιο τρίμηνο είναι αυτό το πρίμηνο? Για εκείνο ή για άλλο? Για εκείνο ή για άλλο? Ωραία, για εκείνο.
Δηλαδή αυτά τα λεφτά είναι για τα χέρια του Αλεξέη. Ε, Αντρέη. Αυτό το πριμ είναι για τα χέρια του γιού σου. Ε, Αντρέη. Και εσύ το πήρες, ε. Το πήρες εσύ. Και το έφερες. Και το έφερες σε μένα. Πώς το πήρες, βρε. Πώς μπόρεσες και το πήρες. Αφού το δώσανε. Πολύ σωστά. Αφού σου δώσανε λεφτά, τι να έκανες κι εσύ, να μην τα πάρεις. Και αφού σου ζητήσανε πλάνο, τι να έκανες. Να έλεγες πως δεν μπορούσες να το βγάλεις πέρα. Για εδώ, έλα εδώ. Για δες τα μούτρα στον καθρέφτη. Για δες τα μούτρα σου. Γιατί. Δεν θα πει γιατί. Γιατί τα έκανες όλα αυτά. Για να ανέβεις στα μάτια του κόσμου. Έλα λοιπόν, πλησίασε, πλησίασε. Κοιτάξου σ' όλο στο μεγαλείο. Τι αξιοθρύνητος που είσαι. Τσιράκι του Σετίνιν. Σαλτιμπάνκε της ζωής. Θα ήθελα να μπορούσα να σε ζωγραφίσω, ε. Έτσι όπως είσαι φουκαράς. Και θα έγραφα από κάτω το πορτρέτο του διευθυντή που εκπλήρωσε το τρίμηνο πλάνο του. Και θα το έβαζα στην πινακοθήκη για να σε βλέπει όλος ο ντουνιάς. Έλα εδώ. Έλα. Πάρ' τα. Σκίστα. Άκουσες τι είπα. Σου είπα να τα σκίσεις. Λοιπόν, θα τα σκίσεις ναι ή όχι. Άκουσε εδώ. Τώρα αμέσως θα πάρω τηλέφωνο τις γυναίκες όλων των συνεργατών σου. Και θα τους πω τι είδους πριμ τους κουβαλήσανε οι άντρες τους. Και με ποιο αντίτιμο το πήραν αυτό το πριμ. Λοιπόν, λέγε, θα τα σκίσεις. Θα τα σκίσεις. Άκουσε με καλά. Θα βγω έξω στο μπαλκόνι. Και θα αρχίσω να φωνάζω για να μαζευτεί όλος ο κόσμος. Λοιπόν, λέγε, θα τα σκίσεις. Θα τα σκίσεις. Εντάξει. Θα τα σκίσω. Θα τα ξεσκίσω. Έχεις τίποτα άλλο να σκίσω? Κάτι που να είναι δικό μας μέσα από τη ζωή μας. Έλα εδώ να τα ξεσκίσω όλα, να τελειώνουμε. Τώρα πήγαινε και πέταξε τα μέσα στην τουαλέτα. Δεν πας κι είναι ζωντανά. Τα λυπήθηκες, ε. Βέβαια. Βγήκανε δύσκολα, βλέπεις. Ήθελες να τα ξανακολλήσεις. Για να αγοράσεις κανένα δωράκι για τον Αλεξέη. Τηλέφωνο με κουμπιά. Τικ, 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 τικ. Και τώρα ξεκουμπήσω από εδώ μέσα. Πάρε τη βαλίτσα σου. Δεν χρειάζεται. Είπα, πάρε τη βαλίτσα σου. Σκάσου.
Δώμε τα κλειδιά του σπιτιού. Εμπρός δρόμου. Εμπρός μάρς. Έλα έξω! Έλα έξω! Έλα έξω, θα σπάσω την πόρτα! Έλα έξω γρήγορα! Άφησέ με να ξεπληθώ! Έλα έξω, ξεπλένεσαι μετά! Ορίστε!
Γίναμε τώρα και δικαστές και σκληρώνουμε και δίκες. Αφήσε μας. Τι σας είδε, Θεός, ε? Ή η Παναγία η μεγαλόχαρη. Αφήσε με να πάω να ξεπληθώ. Κάτσε κάτω. Αυτά δεν ξεπλένονται. Πώς με αποκαλείς τώρα, ε? Πώς με αποκαλείς? Αδίστακτο, αριβίστα, ναι, αριβίστα. Πριν από 20 χρόνια όταν μέναμε σε εκείνη την πανσιόν και δεν είχαμε μπάνιο και εσύ δεν μπορούσες να ζήσεις χωρίς μπάνιο γιατί ήσουν καλομαθημένη. Πώς με αποκαλούσες τότε, θυμάσαι? Για θυμίσου, έλα, έλα, έλα. Έλα στα κλάματα και θυμίσου. Κακομοιρούλη με φώνασες. Κακομοιρούλη, κακομοιρούλη. Εγώ, κυρία μου, με τις δικές σου ευλογίες έκανα όλη αυτή την ένδοξη πορεία. Και από κακομοιρούλης έφτασα να γίνω αδίστακτος αρρημίστας. Εσύ δεν ήσουν ποτέ κακομοιρούλα. Εσύ πάντα τα κατάφερες από την πρώτη μέρα. Ήσουν πάντα ατσίδα. Αφού σκέφτηκα τότε, δεν πας στο διάλογο και είναι καμιά πουτανίτσα. Πριν καλά καλά τη γνωρίσω, έπεσε στο κρεβάτι μου. Κάτσε κάτω. Αλλά ύστερα έμαθα. Όχι, λέει, είναι φοιτήτρια η κυρία και 100 φορές πιο διαβασμένη από μένα. Και μου είναι και πιστή ολότελα δική μου. Ήμουνα ευτυχισμένος. Σου δώσα τα πάντα, το σώμα μου, την ψυχή μου, το τελευταίο μου καπίκι. Στα όπα όπα σε είχα. Αλλά εσύ τίποτα από ό,τι κάνω εγώ δεν μπορεί να σε ευχαριστήσει. Αυτός είναι ο βασικός προορισμός σου στη ζωή. Να μην σε ευχαριστεί τίποτα από ό,τι κάνω εγώ. Και άρχισα να αισθάνομαι ότι έπρεπε να βγάζω περισσότερα, να παίρνω περισσότερα, να έχουμε όλο και περισσότερα. Αλλά για να έχουμε περισσότερα πρέπει να γίνω μεγάλος και τρανός. Και εγώ δεν ήθελα να γίνω. Αλλά εσύ με έσπρωχνες. Με πίεζες, με τον τρόπο σου, όχι απότομα, με τον λαού, με τον μαλακό που λέμε. Καμιά φορά όμως τα χόντρινε στα πράγματα. Γιατί τι άλλο ήταν το ειδήλιό σου με τον Κουσμίν? Τι άλλο ήταν παρά μια διαμαρτυρία για την κακομοιριά μου? Κάτσε κάτω, κάτω. Τώρα δεν έχεις πια ειδήλια. Από τότε που όπως λες ανέβηκα μου είσαι πιστή. Και από όταν αποκτήσαμε το σύγχρονο διαμέρισμα και προπαντός το αυτοκίνητο, άρχισες να ζηλεύεις εσύ και όχι εγώ. Εσύ τα προκάλεσες όλα, μην το ξεχνάς. Πριν από 18 χρόνια. Για θυμίσου. Τη μέρα εκείνη που με φώναξε ο Σετίνιος στο γραφείο του. Στο ίδιο εκείνο γραφείο που τώρα κάθομαι εγώ. Παλιόφιλε μου λέει, αύριο έχουμε γενική συνέλευση. Και όπως ξέρεις υπάρχουν πολλοί που μου σκάβουν το λάκκο. Λοιπόν θέλω να πάρεις εσύ το λόγο. Γιατί εδώ που τα λέμε πολλά χρόνια είσαι καθυλωμένος στο πόστο του εργολάβου. Πρέπει να ανέβεις. Το βράδυ που ήρθα σπίτι, στα είπα όλα. Τότε στάλεγα, τώρα όχι πια, αλλά τότε στάλεγα. Αν εσύ έλεγες όχι, να μην κάνεις ποτέ τέτοιο πράγμα, ποτέ μου δεν θα το έκανα. Γιατί εγώ δεν είμαι γεννημένος πούστης. Αλλά εσύ σήκωσε τους ώμους σου. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος, Αντρέα, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Άρα το ήθελες. Δεν ήσουν εναντίον, το ήθελες. Κατάλαβες ότι ήταν η μεγάλη μας ευκαιρία. Να γύρω τσιράκι του Σετίνιν και να πω στο κύκλωμα. Κάτσε κάτω! Εγώ δεν έκλεισα μάτι όλη νύχτα. Προσπαθούσα να φτιάξω το λόγο μου. Προσπαθούσα να τον κάνω λιγάκι υποφερτό, να του βάλω μέσα μια στάλα εντιμότητα. Σε αυτό το λόγο που τον εξέρναγε το πετσί μου. Αλλά είχα όλη τη νύχτα τα μάτια σου καρφωμένα στο σβέρκο μου, έτσι. Με αυτό το βλέμμα σου το παραπονεμένο. Και τον έβγαλα το λόγο. Πριν από 18 χρόνια. Συχάθηκα τη ζωή μου. Ήθελα να φύγω. Όχι απλά να παραιτηθώ, να φύγω, να εξαφανιστώ. Και εσύ μου έδωσες κουράγιο, εσύ. Μου είπες ναι, αυτό είναι το σωστό, πάμε να φύγουμε. Αχ, να δεν έβγαλες. Παρά, κούνησες το κεφάλι σου, σκέψου το λιγάκι καλύτερα, μην βιάζεσαι. Την άλλη μέρα το πρωί πήρες το Σετίνι τηλέφωνο, κάτι τρέχει με τον Αντρέη, του είπες, πρέπει να του μιλήσετε. Φοβήθηκες, ε? Σε πιάσε πανικός. Μην χάσεις αυτά που απόκτησες, αυτά που είχες συνηθίσει. Και είχες συνηθίσει σε πολλά. Στη δουλειά σου είσαι πριγκιπέσα, πας όποτε σου γουστάρει. Για το χατήρι σου κρατάω στη δουλειά με έναν ηλίθιο! Τον άντρα της Ολγίτσας, διευθυντριά σου. Τον έχω υπεύθυνο ολόκληρου τομέα.
Και κάποτε που ήθελα να τον ξεφορτωθώ με έκανες ολόκληρη σκηνή. Και σήμερα η οργίτσα μου έκανε σκηνή από το τηλέφωνο. Σου πέρασε μήπως από το μυαλό πως αν στη θέση αυτού του βλάκα είχα έναν ικανό υπάλληλο, ίσως δεν είχε χρειαστεί να ζητιανεύω γονατιστό στις 20.000 και ότι ίσως σήμερα ο Αλεξέη να είχε τα χέρια του. Λοιπόν, δεν θέλεις πια να πάει να ξεπληθείς, ε? Καλά είσαι κι έτσι. Ό,τι κάνω εγώ εκεί, εσύ το κάνεις εδώ. Εγώ κάνω τα στραβά μάτια στη δουλειά μου και τα κάνω για το καλό του κοινωνικού συνόλου. Εσύ κάνεις τα στραβά μάτια στο σπίτι σου για τον άντρα σου, για τον ίδιο τον άνθρωπό σου. Και γιατί τα κάνεις? Με συγχωρείς, λατρεία μου, αλλά εσύ κάνεις τα στραβά μάτια για το συμφεροντάκι σου, με το αζημίωτο που λένε. Δηλαδή, εγώ είμαι η παραγωγική σου μονάδα, είμαι η οικοδομή σου, να πούμε. Άρα η σχέση μας βασίζεται στην παραγωγή και όχι στην οικογένεια. Σε ποια να κουμπάγεις αγόρα το πριν? Για ποια να σκοτώνω πολύ καλά? Εγώ δύο κουστούμάκια έχω, θα τα φοράω μέχρι να πεθάνω. Κοκοέλκο του στομάχου. Δεν μπορώ να βάλω πουκιά στο στόμα μου, όλα για σένα. Γύρνα από εδώ. Γύρνα από εδώ. Θέλω να βλέπω το πρόσωπό σου, έλα εδώ. Έχεις μια πολύ ύπουλη, πολύ πονηρή συνήθεια. Να πιάνεις τη ζωή από τη μέση. Από ένα σημείο, από μια στιγμή. Και από αυτή την ξεκομμένη στιγμή να βγάζεις όλα σου τα συμπεράσματα. Να στείνεις δικαστήρια. Είσαι μια γυναίκα χωρίς παρελθόν. Λες και κάθε πρωί μου ξαναγεννιέσαι. Λες και μου βγήκες τώρα μόλις από τα αυγό. Σε αυτόν τον κόσμο όμως όλα έχουν κάποια αρχή. Και τους πολέμους πάντα κάποιος τους αρχίζει. Και τις παλιανθρωπιές πάντα κάποιος τις αρχίζει. Εγώ έστειλα τον Αλεξέη πριν από ένα μήνα κάτω από τα καλώδια τυχαία. Και εσύ με έστειλες εμένα πριν από 18 χρόνια συνειδητά. Και έκαψα την ψυχή μου εκεί πέρα. Και εμένα μου κάψαν ένα κομμάτι από την ψυχή μου εκεί πέρα. Και είμαι ανάπηρος τώρα για το χατήρι σου. Και εσύ τολμάς να μου στείνεις δίκαια στέλνα μου κάνεις το μεγάλο κριτή στη Δευτέρα Παρουσία. Και να με βάζεις να σκίζω τα λεφτά. Στο σκαμνί όμως καθόμαστε και οι δύο, τ' ακούς? Και εσύ κι εγώ και οι δύο. Σήκα πάνω. Τι θέλεις από μένα? Να ζήσουμε θέλω. Δεν έχεις δικαίωμα να με πετάξεις έξω ύστερα από όλα όσα γίνανε. Ωραία λοιπόν, δεν σε πετάω έξω. Μπορείς να μείνεις εδώ μέσα. Ο νόμος είναι με το μέρος σου. Και βέβαια είναι με το μέρος μου. Ας είναι και κάτι με το μέρος μου σε αυτή τη ζωή. Ζήσε λοιπόν για το όνομα του Θεού. Πάω να ξυπληθώ. Θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν θα φύγεις, δεν θα πας πουθενά. Έτσι κι αλλιώς, εγώ δεν πρόκειται να μείνω μαζί σου. Μωρέ, εδώ θα μείνεις. Όχι, δεν θα μείνω. Νομίζεις πως όλα αυτά που έλεγες πριν είναι αλήθεια? Ψέματα έλεγες και έλεγες και μερικές αλήθειες. Τα γεγονότα είναι όπως τα λες, αλλά οι αιτίες είναι άλλες. Εσύ την αλήθεια την έχεις για παιχνιδάκι. Λες ψέματα παντού και εδώ και στη δουλειά. Όλα τα διαστρεβλώνεις. Τίποτα δεν διαστρεβλώνω. Και λοιπόν όχι. Δεν σε έσπρωξα εγώ. Μόνο σου πήγες και έπεσες. Εγώ τότε ήμουν ένα ανίδεο κορίτσι. Δεν ήξερα τίποτα για τη σπουδή σου. Εγώ κοίταζα μονάχα τότε πώς να τα βγάλω πέρα με τη ζήλια σου. Βλέπεις, είχες την εντύπωση ότι επειδή δόθηκα σε σένα τόσο εύκολα θα μπορούσα να πάω με οποιονδήποτε. Δεν μπόρεσες ποτέ να καταλάβεις ότι σε αγάπησα. Μόνο γι' αυτό. Ζήσαμε μια ολόκληρη ζωή μαζί. Και ακόμα δεν μου έχεις συγχωρέσει το αμάρτημά μου. Έπεσα βλέπεις νωρίς το κρεβάτι σου. Δεν κράτησα την καθιερωμένη προθεσμία.
Κάποτε όμως έφυγα από κοντά σου. Αυτό το θυμάσαι ή το ξέχασες? Τίποτα δεν ξέχασα. Ναι, λοιπόν, τον αγαπούσα τον Κουσμίν και πίστευα ότι κοντά του θα μπορούσα να ζήσω μια άλλη ζωή, άλλη, διαφορετική από αυτή που ζούσα μαζί σου. Και τότε σε έπιασε ο πανικός και η ιστερία. Πήγες να κρεμαστείς, έπεφτες στα γόνατα, με παρακάλαγες, όρμαγες μέσα στο σπίτι που ζούσαμε με τον Κουσμίν και τα έκανες όλα λίμπα. Εκμεταλλευόσουν την αδυναμία που σου είχε ο Αλεξέη. Το παιδί σε ζήταγε συνέχεια και έπεφτα πάνω σου φωνάζοντας μπαμπάκα μου, μπαμπάκα μου. Και έτσι γύρισα πάλι κοντά σου. Και δεν πέρασαν τρεις μέρες και άρχισες να με δέρνεις, να με βρίζεις, να με ταπεινώνεις. Ήθελες με κάθε τρόπο να μου θυμίζεις το φταίξιμό μου. Κι εγώ η χαζή ένιωθα ένοχη, ενώ δεν έφταιγα. Απλά και μόνο ήθελα να ζήσω ανθρώπινα. Και έπειτα ήρθε εκείνη η στιγμή. Η πιο φοβερή στιγμή της ζωής μου. Τι εννοείς? Εννοώ τη στιγμή που ο Σετίνιν έπρεπε να γίνει διευθυντής του οργανισμού και εσύ να πας στη θέση του. Η προαγωγή και τον δυο σας εξαρτιότανε κατά κάποιον τρόπο από τον Κουσμίν. Ήρθα να βλέπεις έτσι τα πράγματα. Ανέβηκε και εκείνος ψηλά. Όλοι σας ανεβαίνετε. Εγώ βέβαια δεν ήξερα τίποτα. Και τότε μου τηλεφωνάει ο Σετίνιν. Νατάσα μου λέει το και το. Εσύ τι λες? Λες ο Κουσμίν να έχει αντίρρηση? Και τι σχέση έχω εγώ? Το απαντάω. Γιατί τηλεφωνάτε σε μένα και το ρωτάω? Το ξέρει ο Αντρέη ότι με πήρατε τηλέφωνο για αυτό το ζήτημα? Δεν του είπα εγώ να σου τηλεφωνήσει. Και μου απαντάει ναι, το ξέρει. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Και όταν γύρισες το βράδυ στο σπίτι σου είπα έτσι και έτσι. Μου τηλεφώνησε ο Σετίνιν. Σου είπα μάλιστα ότι δεν ξέρω αν έκανα καλά, αλλά πήρα τηλέφωνο τον Κουσμίν και δεν τον βρήκα. Περίμενα να με σκοτώσεις, να με κάνεις κομματάκια. Αλλά πού εσύ? Το μόνο που βρήκες να πεις ήταν δεν με παρατάζε ρε Νατάσα με τον Κουσμίν σου. Βαρέθηκα πια. Αυτό μόνο. Τίποτα άλλο. Και να σκεφτεί κανείς ότι ως εκείνη τη στιγμή μου απαγόρευες να αναφέρω και το όνομα του. Και να σκεφτεί κανείς ότι μια βδομάδα νωρίτερα χρειαστήκαμε ένα σπάνιο φάρμακο για τον Αλεξέη που μόνο η μάνα του Κουσμίν μπορούσε να μας το βρει. Και ενώ το παιδί και εγώ ήταν στον πυρετό, εσύ μου απαγόρεψες να της τηλεφωνήσω. Αλλά εκείνη τη στιγμή μονάχα δεν με παρατάς ρε Νατάσα με τον Κουσμίν σου. Λες και μιλάγαμε για το γείτονα απέναντι. Αυτό δεν το θυμάμαι. Και όταν το ίδιο βράδυ σήκωσες το τηλέφωνο και μόλις άκουσες τη φωνή του Κουσμίν το έκλεισες, αυτό το θυμάσαι? Μα εκείνος ξαναπήρε και τότε εσύ μου είπες Νατάσα, σήκωσε το τηλέφωνο, θέλω να πάω στο μπάνιο. Πήγες μες στο μπάνιο, κλειδώθηκες και περίμενες ενώ ήξερες ότι εγώ μιλάω με τον Κουσμίν. Και βέβαια δεν κρεμάστηκες εκεί μέσα. Και έπειτα εγώ ντύθηκα. Θα ήταν 10 το βράδυ
και πήγα να τον συναντήσω. Μα εσύ μου είπες ότι πας στην Όλγα. Έτσι μου είπες, πάω στην Όλγα. Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Σε ρώτησα και μου είπες πάω στην Όλγα. Τι δηλαδή? Πήγες μαζί του? Αυτό είναι δικός μου λογαριασμός. Άλλωστε και εσύ και ο Σετίνιν μου ζητήσατε να σας βοηθήσω. Λοιπόν, σας βοήθησα. Και γύρισα στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Και εσύ για να μην με ρωτήσεις που ήμουν, έκανες ότι κοιμόσουνα. Μα κοιμόμουν. Αλλού αυτά. Όταν έπεσα στο κρεβάτι και βεβαιώθηκες ότι με πήρε ο ύπνος, σηκώθηκες και βγήκες στο χολ. Έκοβες βόλτες, κάπνισες, ήσουν εκνευρισμένος. Έπειτα ηρέμησες. Και ήρθες σιγά σιγά και ξάπλωσες. Και το πρωί το σκάσες νωρίς νωρίς για να μην με ρωτήσεις τι ώρα γύρισα. Αυτό θυμάσαι? Δεν σε ανάγκασα εγώ. Την απόφαση την πήρες μόνη σου. Κανένας δεν σε ανάγκασε. Κανένας. Και προπαντός εσύ. Εσύ απλώς δεν είχες αντιρρήσεις. Και τον Αλεξέη δεν τον ανάγκασες. Απλώς πάρα πολύ ήθελες να γίνει ο δρόμος. Μα τι σχέση έχει τώρα το ένα με το άλλο? Εσύ όλα τα μπερδεύεις. Τίποτα δεν μπερδεύω. Και έχει μεγάλη σχέση το ένα με το άλλο. Γιατί είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Το μόνο που μετράει για σένα είναι η ματαιοδοξία σου. Θέλεις να ακούγεται παντού το όνομά σου. Γκόλουμπεφ, Γκόλουμπεφ, Γκόλουμπεφ. Και να ανεβαίνεις, διαρκώς να ανεβαίνεις. Γιατί βρε δεν του λέγες εκείνο το βράδυ του Κουσμή στο τηλέφωνο? Παλιόφιλε, βάλε και εσύ ένα χεράκι και εγώ σου προσφέρω τη γυναίκα μου για μια νυχτιά. Γιατί δεν του το έλεγες, ε? Τι σε εμπόδισε να του το πεις? Εσένα τίποτα δεν μπορεί να σε εμποδίσει. Εσύ δεν έχεις ούτε ιερό ούτε όσιο. Πες μου βρε, την άκουσες τη φωνή του Κουσμίν εκείνο το βράδυ στο τηλέφωνο ή δεν την άκουσες? Απάντησε μου. Την άκουσες? Την άκουσες? Την άκουσες? Ω Θεέ μου. Κι εγώ όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι δεν την άκουσες. Ότι δεν κατάλαβες που πήγα εκείνο το βράδυ. Ήτανε τόσο φανερό. Αλλά εγώ δεν ήθελα να το πιστέψω. Φοβόμουν να το πιστέψω. Φοβόμουν ακόμα και να το συζητήσω μαζί σου. Όχι. Δεν θέλω. Δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω να ζήσω! Δεν θέλω άλλο να ζήσω! Δεν θέλω! Δεν θέλω άλλο να ζήσω! Έρχεται σε 5 λεπτά. Κατεβαίνω.
Μάλιστα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ έχω ξεφτυλιστεί. Αλλά ούτε εσύ η ίδια δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Ξέρεις τι μου τριβελίζει συνέχεια το μυαλό. Μέρες και νύχτες, μήνες, χρόνια. Θα ήταν φρικτό αν κάποτε έγραφα τις σκέψεις μου. Γιατί εδώ μέσα δεν υπάρχουν σκέψεις, εδώ υπάρχουν μόνο εφιάλτες. Φοβάμαι τους πάντες και τα πάντα. Τρέμω με το παραμικρό. Αν τυχόν μάθω ότι στα γραφεία έγινε καμιά σύσκεψη και δεν με φωνάξανε, αρχίζω και ανησυχώ, εκνευρίζομαι, στενοχωριέμαι. Τι να συνέβη άραγε. Την κάφα έκανα πάλι, ποιον δυσαρέστησα. Αφού και τις νύχτες φοβάμαι να κατεβάσω το ακουστικό. Μη τυχόν με ζητήσουν ξαφνικά και δεν με βρούνε. Γιατί εμένα που με βλέπεις, πρέπει να είμαι πάντα στη θέση μου, απίκο. Άσε με την άδεια. Άλλο μαρτύριο αυτό. Γιατί ένας Θεός ξέρει τι μπορεί να συμβεί και εγώ ξαφνικά να βρίσκομαι σε άδεια. Αν δεν ήσουν εσύ, ποτέ στη ζωή μου δεν θα είχα πάρει άδεια. Και ξέρεις τι φοβάμαι. Φοβάμαι πως θα με καθαιρέσουν. Πως θα με ξυλώσουν. Πως θα μου τη φέρουν ή από κάτω. Και είναι εύκολο να το κάνουν. Άμα θέλουν να βρουν πάτημα το βρίσκουν. Γιατί εγώ σε αυτά τα 20 χρόνια ποτέ ούτε μία φορά, ούτε ένα χρόνο, ούτε ένα τρίμηνο, ούτε ένα μήνα δεν έχω κλείσει το πλάνο μου κανονικά. Πάντα κάνω κάποια κομπίνα. Γι' αυτό και εγώ κρατιέμαι από το σετίνιν, για σιγουριά. Γιατί ξέρω ότι δεν πρέπει να είμαι μόνος μου. Γιατί ξέρω ότι οι καρέκλες είναι πολύ λιγότερες από αυτούς που θέλουν να καθίσουν απάνω. Και τις νύχτες, ξέρεις τι ονειρεύομαι τις νύχτες. Το σετίνιν ονειρεύομαι. Στον ύπνο μου ο σετίνιν, στο τηλέφωνο ο σετίνιν, στη δουλειά ο σετίνιν, στο σπίτι ο σετίνιν. Λες και δεν υπάρχει ένα σετίνιν στον κόσμο, αλλά χιλιάδες σετίνιν. Λες και ο σετίνιν δεν κάθεται στο γραφείο του, λάθρο νοιασμένος εδώ μέσα, στο κεφάλι μου. Το γραφείο του, η καρέκλα του, το κρεβάτι του, όλα εδώ μέσα. Και εγώ, πότε είμαι ικανοποιημένος από τον εαυτό μου? Όταν ο σετίνιν είναι ικανοποιημένος από μένα. Και πότε ο σετίνιν είναι ικανοποιημένος από μένα? Όταν εγώ, πάντα για το συμφέρον του οργανισμού, κάνω κάποια λαδιά χωρίς να τον ανακατώ σε εκείνον. Όταν παίρνω τις ευθύνες απάνω μου, τότε ο σετίνιν είναι κατενθουσιασμένος μαζί μου. Και εγώ ηλίθιος λάμπω ολόκληρος από ευχαριστησία. Το τσιγάρο. Ξέρεις πότε το κόψα το τσιγάρο? Πόσες φορές δεν έλεγα να το κόψω? Το στομάχι μου με βασάνιζε και εγώ εκεί κάπνιζα. Δεν είχα τη δύναμη, δεν έβρισκα το κουράγιο να το κόψω. Μέχρι που μια ωραία πρωία ο σετίνιν μου ανακοίνωσε ότι από 1η του Γενάρη κόβει το τσιγάρο. Και τη βρήκα τη δύναμη. Ντρεπόμουν να σου το πω, αλλά το τσιγάρο το κόψα όταν το κόψε ο σετίνιν. Δεν του άρεσε να καπνίζουμε στις συνεδριάσεις και εγώ έδωσα το καλό παράδειγμα. Και με ακολούθησαν και όλοι οι υπόλοιποι, όλος ο οργανισμός. Τώρα είμαστε ο οργανισμός των μη καπνιζόντων. Και εγώ, ποιος είμαι εγώ? Εσύ συχνά μου λες ότι είμαι ανέντιμος, ασυνείδητος, άφπλαχνος. Δεν είναι αλήθεια? Όλα τα έχω να τάσα. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και ευσυνειδησία και εντιμότητα και καλοσύνη. Εγώ είμαι σαν ένα καλολαδωμένο σύστημα εργαλείων. Πρέπει να είμαι έξυπνος, είμαι έξυπνος. Βλάκας, βλάκας, κουφός, κουφός, στραβός, στραβός. Εγώ μπορώ να είμαι οποιοδήποτε. Μπορώ να είμαι αυτός ακριβώς που χρειάζεται κάθε φορά να είμαι. Ένας καμελέοντας δηλαδή. Ανοίγω την ψυχή μου και τραβάω όποιο στοιχείο χρειάζεται κάθε φορά έτσι κατά περίσταση. Και έχεις δίκιο όταν λες. Για μένα το βασικό είναι να κάνω εντύπωση στους άλλους. Εκείνο το βράδυ στα εγγένεια της Νικήτινας πήγα γεμάτος κέφι. Είχα βλέπει τελειώσει τη δουλειά. Είχα βρει τις 20.000, είχα κλείσει το πλάνο μου. Εμείς, όταν καταφέρουμε και απαλλαγούμε από μια δουλειά και την παραδώσουμε, έστω και με κομπίνα, πάμε σε ταβέρνα μετά και γιορτάζουμε τη νίκη μας. Χαίρομαι κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία να ξεγελάσω κάποιον. Να τον κοροϊδέψω. Το χαίρομαι, το γλεντάει η ψυχή μου. Γιατί πιστεύω ότι είναι ηλίθιοι και βλάκες όσοι αρνούνται και αντιστέκονται να μπουν στο παιχνίδι. Λέω πως έχουν και αυτοί το συμφέροντάκι τους. Εγώ έχω συμφέρον να λέω ψέματα και εκείνοι έχουν συμφέρον να λένε αλήθεια. Γιατί πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πονηροί και όποιος δεν είναι πονηρός είναι βλάκας. Με τον Βαντίμ, τον άντρα της διευθύντριά σου της Ολγίτσας, ξέρεις γιατί δεν τον χωνεύω? Γιατί κάνει αυτό που του λέω, αλλά ξυνίζει τα μούτρα του.
Δεν το θέλει, το ξερνάει η ψυχή του. Έλα όμως που εγώ θέλω να μου μοιάζει και θα το πετύχω, θα δεις. Και πολύ σύντομα μάλιστα. Αφού δουλεύει μαζί μου θα γίνει ίδιος με μένα, ολόγιος. Λοιπόν, ποιος είμαι εγώ? Ιδού, το πορτρέτο του διευθυντή που εκπλήρωσε το τρίμηνο πλάνο του. Αμεσένα, πώς σου φέρνω μεσένα? Άσε, δεν χρειάζεται. Χρειάζεται, χρειάζεται. Μωρέ, όλα τα ξέρα. Υποψιαζόμουν εγώ ότι εκείνο το βράδυ πήγες με τον Κουσμίν. Με είχε κόψει κρύος υδρότας, έτρεπα σαν το ψάρι. Αλλά φοβόμουν να σου το πω, όπως φοβόσουνα και εσύ. Δεν ήθελα εξηγήσεις για να μπορώ να πιστεύω, κατάλαβες, ότι ίσως και να μην συνέβη και τίποτα. Έκανα λούπα δηλαδή. Τίποτα δεν συνέβηκε. Και δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Χρειάζεται, χρειάζεται. Και έχεις δίκιο όταν λες. Εγώ κάνω πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα κάνω ούτε με το πιστόλι στο κούτελο, έτσι. Τέλος πάντων, θα πάω τώρα να βάλω την τζαγέρα, θα φτιάξουμε λίγο τσαγάκι, θα κοιμηθούμε λίγο και το πρωί θα σηκωθούμε να πάμε στο νοσοκομείο να παραλάβουμε τον Αλεξέη. Τι είπες? Τι είπες? Θα πάμε στο νοσοκομείο. Για τόλμησε μόνο να πλησιάσει εκεί. Για τόλμησε. Γιατί όχι? Αν τολμήσεις και εμφανιστείς εκεί, θα τα πω όλα στον Αλεξέη. Όλα. Μπροστά σε όλους. Δεν με νοιάζει να τάσα, πες τα όλα. Εγώ θα παραδεχθώ ό,τι και αν πεις εσύ. Αφού εσύ για μένα τώρα είσαι ο Θεός μου. Από εδώ και πέρα όλα θα γίνονται όπως θα θέλεις εσύ. Να ορίστε. Από αύριο εσύ θα κουμαντάρεις την οικογένειά μας. Να τάσα, πίστεψε με, σου λέω την αλήθεια. Δεν στα έχω ξαναπεί αυτά. Μέχρι σήμερα όσο και αν έκλαιγες, όσο και αφώναζες, εγώ εκεί το χαβά μου. Τώρα όμως θα δεις όλα θα αλλάξουν, σου δίνω το λόγο. Να ορίστε. Θέλεις να έρθει η μητέρα σου να ζήσει μαζί μας? Πολύ ευχαρίστως. Ας έρθει να ζήσει μαζί μας. Ακυρώνω βρε αδερφέ όλες μου τις απαγορεύσεις. Και η Ολγίτσα μόλι της στην παρέα, θέλεις να έρθει σπίτι μας? Πολύ ευχαρίστως. Σκυλί δεν ήθελες? Πολύ ευχαρίστως. Εγώ ο ίδιος θα πάρω στο φέρω. Και εγώ ο ίδιος θα το πηγαίνω περίπατο να κάνει πιπί. Πολύ ευχαρίστως. Ω Θεέ μου. Έλα τώρα, κατάλαβα, σου λέω τρίχες, αλλά τέλος πάντων, αυτό που θέλω να καταλάβεις ότι από εδώ και πέρα όλα θα γίνονται όπως διατάξεις εσύ και το παραμικρό. Να ορίστε, κάποτε ήθελες να γράψουμε το αυτοκίνητο στο όνομά σου. Πολύ ευχαρίστως. Εγώ? Εντάξει, εντάξει, όπως θέλεις τώρα και χωρίς καμιά καθυστέρηση. Μπορείς να γράψεις, Νατάσα, μπορούμε να συντάξουμε ένα συμβόλαιο. Μια συγγραφή υποχρεώσεων. Θα βάλεις μέσα όλους τους όρους κάτω από τους οποίους δέχεσαι να ζήσεις μαζί μου. Εγώ θα τους εκτελέσω στο ακέραιο. Εσύ δεν θα έχεις παρά μόνο να τσεκάρεις. Θεέ μου, τι γλώσσα είναι αυτή? Συγγραφή υποχρεώσεων, θα τσεκάρεις. Τώρα τι φταίει και η γλώσσα? Έλα μωρέ, δίκιο έχεις. Ας τα διάλο, γλώσσα είναι αυτή. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να καταλάβεις είναι ότι από εδώ και πέρα όλα θα γίνονται όπως τα θέλεις εσύ. Εγώ θέλω να μ' αφήσεις να φύγω. Νατάσα, όχι, μη φύγεις! Νατάσα, δώσε μου 10 μέρες προθεσμία. Αν σε αυτές τις 10 μέρες δεν σε πείσω, εγώ θα φύγω, θα εξαφανιστώ για πάντα. Αλλά σε αυτές τις 10 μέρες θα πιστείς, θα το δεις. Συμφωνεί? Έλα, Νατάσα. Τι σου ζητάω τώρα, 10 μερούλες. Εμείς έχουμε ζήσει 20 χρόνια μαζί. Τι είναι τώρα, 10 μέρες. Συμφωνείς να πάω να βάλω την τζαγέρα? Έλα, Ρενατάσα, κούνα λίγο το κεφάλι σου. Χαμογέλασε, Ρενατάσα. Τι σου ζητάω τώρα, 10 μέρες προθεσμία? Μια προθεσμία δηλαδή. Νατάσα, ανάβεις τσιγάρο. Αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι. Πάω να ανάψω. Θα βάλω την τζαγέρα. Νατάσα, 10 μέρες προθεσμία και θα δεις όλα θα αλλάξουν. Σου δίνω το λόγο μου. Πάω για το τσάι. Ε, τι είναι, πού πας τώρα? Φεύγεις! Α, όχι, αυτό δεν είναι σωστό.
Αυτό δεν επιτρέπεται! Εδώ ζήσαμε 20 χρόνια μαζί σου. Ζήτησα 10 μέρες προθεσμία. Άραψε τσιγάρο, σημαίνει ότι δέχτηκες. Τώρα φεύγεις. Άφησε με να φύγω. Με περιμένει το ταξί. Τι περιμένει? Ει, ταξί! Ταξιτζής! Πάρ' τα μάξι σου και φύγε! Βρε, άντε πήγαινε από εκεί! Δεν σε θέλουμε! Εντάξει, πάρ' τα λεφτά σου και πήγαινε στο καλό! Άρισε! Όχι, όχι! Δεν το δέχομαι εγώ! Όχι, 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 όχι! Έλα, σταμάτα τις ιστερίες! Έλα! Ξεντήσου! Το καπέλο μου. Έλα, κάθισε. Δεν μου λες. Ανησυχείς επειδή φεύγω εγώ και εσύ μένεις εδώ. Μη σε νοιάζει. Έχω πού να πάω να μείνω με τον Αλεξέη. Τι σχέση έχει τώρα αυτό? Έτσι κι αλλιώς εδώ μέσα μου είναι ανυπόφορο. Θα πάω να μείνω στη μάνα της Όλγας. Έχει πάει στην αδερφή της στο Λένιγκραντ και θα μείνει εκεί όλο το καλοκαίρι. Η Όλγα μου δίνει το κλειδί. Τηλεφωνηθήκαμε πριν έρθεις. Το ήξερα πως δεν θα έφευγες. Όχι. Τι όχι? Θα μείνεις εδώ. Δεν μπορώ να μείνω εδώ μέσα. Δεν μπορώ να φέρω εδώ τον Αλεξέη. Το μισό αυτό το σπίτι και μαζί με αυτό μισό και σένα. Δεν μπορώ να σας βλέπω πλάι-πλάι εσένα και το παιδί. Νατάσα, όλα θα πάνε καλά. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Δεν θα μπορέσεις. Δεν θα τα αντέξεις. Θα σου το θυμίζω διαρκώς με το παραμικρό. Νατάσα, όλα θα πάνε μια χαρά. Ξέρω πια τι πρέπει να κάνω. Αδύνατο. Είπα, γιατί? Γιατί αυτό δεν φτιάχνει. Δεν από τα πράγματα που μπορείς να τα φτιάξεις όπως θέλεις. Δεν μπορώ να σας βλέπω μαζί, το καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Δεν μπορώ να ζω σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Νατάσα, όλα θα πάνε μια χαρά. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις τώρα πια. Δεν γίνεται. Γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Και γίνεται! Δεν γίνεται! Επίστεψέ με ή σκότωσέ με! Σου λέω, ξέρω τι πρέπει να κάνω για να πάνε όλα καλά. Ω Θεέ μου, τι πρέπει να κάνει. Τι μπορείς να κάνεις τώρα πια? Τα πάντα, Νατάσα! Τι? Πες μου τι? Θα φύγω από τη δουλειά. Τι? Θα φύγω από τη δουλειά. Δεν κατάλαβα. Θα φύγω από τη δουλειά, από τη δουλειά μου. Έλα βρε, αυτό κατάλαβα. Όλες οι αναποδιές που μας βρήκανε στη δουλειά μου οφείλονται. Όλη η βρωμιά, όλο το ψέμα από τη δουλειά μου ξεκινάει. Θα σηκωθώ να φύγω και εγώ να ησυχάσουμε. Ποτέ δεν θα φύγεις. Θα φύγω, Νατάσα. Και όχι μόνο θα φύγω, αλλά ποτέ πια στη ζωή μου δεν θα δεχτώ να γίνω προϊστάμενος. Ούτε μικρός ούτε μεγάλος, τίποτα πια. Και θα δεις, όλα θα πάνε μια χαρά. Μια χαρά? Ναι βρε, έλα τώρα, αυτό κατάλαβα. Εγώ δεν μπορώ να είμαι προϊστάμενος. Δεν μου πάει, δεν το αντέχω, δεν είμαι ικανός. Ένας άλλος μπορεί να είμαι, εγώ δεν είμαι. Δεν μπορώ να είμαι και προϊστάμενος, να είμαι και άνθρωπος. Ορίστε, τώρα δεν είμαι άνθρωπος. Δεν κατάφερα να παραμείνω άνθρωπος, τώρα το κατάλαβα. Τώρα δηλαδή πότε? Τώρα, όταν λέμε τώρα εννοούμε τώρα. Σταμάτα, Αντρέη. Εσύ ποτέ δεν θα αλλάξεις. Δηλαδή δεν με πιστεύεις? Όχι, δεν σε πιστεύω. Δεν σε αδικώ. Δεν σου ζητάω να με πιστέψεις προκαταβολικά. Καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να με πιστέψεις. Αυτό που σου ζητάω είναι μη με διώχνεις, μη με εγκαταλείπεις. Δώσε μου αυτή την ευκαιρία. Δεν σε πιστεύω. Δεν θα το κάνεις. Θα το κάνω. Δεν θα το κάνεις. Δεν θα το κάνω. Θα το κάνω. Βρε. Αφού δεν έχω κι άλλη λύση. Αφού το βλέπω, δεν πάει άλλο. Αλλιώς θα σε σχάσω. Και εσένα και το παιδί. Και γιατί όλα αυτά? Τι αφήνει ένας άνθρωπος πίσω της στη ζωή? Το παιδί του. Και εγώ αυτό το παιδί το αφήνω σαν κατεμένο, χωρίς χέρια. Τι στο διάλο πρέπει να μου συμβεί ακόμα για να συνέλθω? Μα εσύ δεν συνήλθες ούτε όταν μας βρήκε το κακό. Δεν συνήλθες. Ναι, αποκεκτημένη ταχύτητα. Αλλά τώρα θα δεις, όλα θα αλλάξουν. Σου δίνω το λόγο μου και θα τα καταφέρω. Εγώ πάντα όταν χρειαζόταν τα κατάφερα.
Και είχες απόλυτο δίκιο που επαναστάτησες και με πάτησες κάτω σαν το χταπόδι. Ποτέ σου δεν κατάλαβες πόσο μου κόστησε. Πόσο υπέφερα τότε που γύρισες από τον Κουσμίνη. Γιατί με άντρας εγώ, έχω φιλότιμο, έτσι έγινα μέσα μου. Να ξέρουν όλοι ότι με παράτησες και πήγες με άλλον. Δηλαδή, να μην έχω να τα βγάλω πέρα μόνο με τον εαυτό μου, αλλά και με τους άλλους. Δεν στο είπα ποτέ. Αλλά και ο ίδιος ο Σεντίνιν και η γυναίκα του η Ζήνα μου λέγανε τότε, μην ξεφτιλίζεις αλωρέα, η παράτατρια πάει στο διάλο. Η Ζήνα μάλιστα προσπάθησε να μου γνωρίσει και κάτι κοπέλες. Αλλά εγώ, βράχος, συγκράτησα τον εαυτό μου, τσάκισα τον αντρισμό μου. Και όταν γύρισες πίσω έπνιξα και τη ζήλια μου. Το περίμενες αυτό, λέγε. Περίμενες εσύ πως θα πάψω να σε ζηλεύω, ε? Δεν το περίμενες και όμως να που τα κατάφερα. Ας τα αυτά. Απλώς πήγανε καλά οι δουλειές σου. Σήκωσες κεφάλι. Έβγαλες τη μύτη σου από το σκατό και ένιωσες σιγουριά. Μπράβο ρε Νατάσα. Βάραμε. Τώρα με βρήκε σκοτωμένο και με βαράς. Τώρα είναι εύκολο. Τότε όμως που χρειάστηκε, εγώ βρήκα τη δύναμη και συγκράτησα τον εαυτό μου. Και τώρα τη ματαιοδοξία μου θα την πατήσω κάτω σαν το σκουλίκι, θα δεις, έτσι είμαι εγώ. Αργώ να πάρω μια απόφαση, αλλά έτσι και την πάρω, δεν με κρατάει τίποτα. Φουσκώνω, φουσκώνω, το ποτήρι ξεχυλίζει και φουά! Παθαίνω έκρηξη, σαν την ατομική μπόμπα. Ξέρεις πώς γίνεται η ατομική μπόμπα? Όχι. Τι δεν ξέρεις? Όχι, δεν ξέρω, πού είναι. Νατάσα, σοβαρά! Mm. Δεν ξέρεις πώς γίνεται η ατομική μπόμπα? Τρίκ! Για να φτιάξουμε μια ατομική μπόμπα, χρειαζόμαστε μια αυστηρά προκαθορισμένη ποσότητα ουρανίου. Είναι αυτό που λέμε κρίσιμη μάζα. Παίρνουμε λοιπόν αυτή την κρίσιμη μάζα και τη χωρίζουμε στα δύο. Όσο τα δύο κομμάτια είναι χωρισμένα, νεκρική σιγή. Μόλις όμως βγάλουμε το χωρισματάκι, τα δύο μέρη ενώνονται. Και τετέλεστε, πάει και η Χιροσίμα, πάει και το Ναγκασάκι. Έλα, έλα, φίλησέ με, σε παρακαλώ, φίλησέ με. Καλά, 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 καλά. Έλα, κοριτσάκι μου, έλα μου, ηρέμησε, ησύχασε. Έλα, αγαπούλα μου, ξεκουράσου. Έτσι είναι, Νατάσα. Είναι βαρύ το τίμημα. Για να πετύχεις αυτά που θέλεις στη ζωή. Λοιπόν, Νατάσα, τώρα θα κοιμηθούμε λιγάκι. Θα ξεκουραστούμε. Θα σηκωθούμε το πρωί. Θα συγκυρίσουμε. Θα σε βοηθήσω κι εγώ, θα δεις. Από εδώ και πέρα θα σε βοηθάω σε όλα. Για πάντα. Ρεά στο διάλο. Θα φύγω από την παλιοδουλειά να ησυχάσω. Τι δηλαδή, εγώ γεννήθηκα για να είμαι προϊστάμενος? Και άμα πάψω να είμαι προϊστάμενος, τι έγινε, θα πεθάνουμε δηλαδή? Δεν θέλω, βρε αδερφέ, να βλέπω στον ύπνο μου το Σετίνιν. Εγώ θέλω να ονειρεύομαι ωραία πράγματα. Εγώ θέλω να βλέπω τον ουρανό, τη θάλασσα. Εγώ θέλω να ονειρεύομαι εσένα. Λοιπόν, Νατάσα, από αύριο θα προσπαθήσουμε να καλυτερέψουμε τη ζωή μας. Θα προσπαθήσουμε να την ομορφύνουμε. Εγώ, από εδώ και πέρα, όλα τα βράδια θα είμαι μαζί σου. Δηλαδή όλες τις αργίες. Θα σε παίρνω, θα πηγαίνουμε εκδρομές, θα παίρνουμε καθαρό αέρα. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω από πού αντλώ αυτή τη δύναμη. Λοιπόν, εγώ θα παλέψω, δεν πρόκειται να υποχωρήσω. Μα δεν θέλω να σας χάσω.
Και εσένα και το παιδί, κατάλαβες? Όχι. Εγώ... Νατάσα, δεν ξέρεις πόσο με πειράζει που άρχισες να πίνεις. Δεν πρέπει να πίνεις. Θα σταματήσεις, έτσι, μου το υπόσχεσαι? Και πού θα πας τώρα, πού θα δουλέψεις? Τι πού θα πάω? Πού θα πας, τι δουλειά θα κάνεις? Ό,τι να είναι. Θα κάνω μια δουλειά, θα βρω μια δουλειά ήρεμη, ανθρώπινη. Έλα ρε Νατάσα, εγώ είμαι απλός άνθρωπος. Επειδή συμβαίνει τώρα να έχω αυτοκίνητο με οδηγό και... Γιατί αύριο μπορώ κάλλιστα να μην έχω. Θα βρω μια δουλειά, θα πάω σε μια τεχνική σχολή. Με παρακαλάγανε κάποτε, θυμάσαι? Πού είπες ότι θα πας? Θα πάω να διδάξω στη σχολή οικοδόμων, ας πούμε. Με το μισθό του δάσκαλου. Νατάσα, θα ζήσουμε κι εμείς όπως όλος ο κόσμος. Τι έγινε δηλαδή? Ναι, αλλά τώρα πρέπει όσο ζούμε να βοηθάμε τον Αλεξέη. Το σκέφτηκες αυτό? Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει με τις σπουδές του. Θα μπορέσει να δουλέψει, δεν θα μπορέσει. Θα μπορέσει να παντρευτεί, δεν θα μπορέσει. Ξέρεις τι όνειρο είδα απόψε? Τι όνειρο? Ο Αλεξέη ήταν, λέει, παντρεμένος. Και η γυναίκα τον έδιωχνε. Ήμασταν κι εμείς, λέει, εκεί και προσπαθούσαμε να τη μεταπίσουμε. Και τότε αυτή, μια χοντρή, μια ξετσίποτη γυναίκα, άρχισε να φωνάζει. Εγώ, βρε, 3 χρόνια τον φροντίζω το σακάτι σας. Και αυτό εδώ το σπίτι με τον ιδρώτα μου το ξεπλήρωσα. Τότε εσύ κάτι πήγες να της πεις. Και αυτή ούρλιαξε στο άλλο δωμάτιο. Βαλόντια, για πέταξε τους έξω. Και βγαίνει ένας βαλόντι με κάτι τεράστιες χερούκλες και με μια απέσια μούρη. Αυτός, λέει, είναι άντρας μου, ο καινούργιος μου σύζυγος. 3 μήνες τώρα ζούμε μαζί. Και γυρίζει τον Αλεξέη και του λέει: Αλεξέη, πες τους ότι είναι αλήθεια. Α, ησυχτήρ, τι φρίκη. Και τότε αυτός, ο βαλόντι, αρχίζει να σε σπρώχνει, αρχίζει να σε χτυπάει στα μούτρα. Σκατόνιρο δηλαδή, ας το διάλογο. Και απάνω εκεί έβαλα τις φωνές και ξύπνησα. Και το παιδί όλη αυτή την ώρα στεκότανε, λέει, στη γωνίτσα και έκλαιγε. Έλα ρε Νατάσα, όνειρο, ήταν ένα όνειρο εκεί πέρα. Εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε στον ύπνο μας φρικαλαία πράγματα. Θα καθίσουμε τώρα να τα λογαριάσουμε? Όχι, δεν ήταν όνειρο. Ήτανε αυτό που μας περιμένει. Πρέπει κάτι να του αφήσουμε. Κάτι να του βάλουμε στην πάντα. Τον σακάτεψες και τώρα θα πας να διδάξεις τους ανθρώπους πώς να ζουνε. Και μάλιστα με το μισθό του δάσκαλου. Νατάσα, κοίτα. Μπορώ και να μην φύγω από τη δουλειά. Στο κάτω-κάτω δεν με διώχνουνε. Το αντίθετο μάλιστα. Όχι. Όχι. Τι όχι? Αν δεν φύγεις, δεν πρόκειται να μείνω μαζί σου. Εντάξει. Παραιτήσου πρώτα και μετά βλέπουμε. Εντάξει, εντάξει. Θα παραιτηθώ. Πότε? Θα παραιτηθώ όπως συμφωνήσαμε. Δεν θα καθυστερήσω. Μπορείς να το κάνεις αύριο. Τι να κάνω αύριο? Να υποβάλεις την παραίτησή σου. Θέλω αύριο να υποβάλεις παραίτηση. Νατάσα, δεν είναι δυνατόν να με απολύσουν σε μια μέρα. Πρέπει να βρουν άνθρωπο να βάλουν στη θέση μου, να ψάξουν. Χρειάζεται να σε απολύσουν. Θα πάμε μαζί στο Σετίν. Και αν δεν το κάνει αυτό, θα πάω στους πιο πάνω. Γιατί είμαι μάνα κι εγώ. Είμαι σύζυγος και έχω δικαιώματα κι εγώ. Πρόσεχε, τηλεφώνησε. Τι είσαι, ποιος? Στο Σετίν. Πες του, θα πάμε να τον δούμε αύριο το πρωί. Και έχει υπόψη σου. Δεν θα πάμε να πάρουμε το παιδί αν δεν γίνει πρώτα αποδεκτή η παραίτησή σου. Έλα. Έλα, τηλεφώνησε. Δεν είναι αργά. Δεν είναι αργά. Έλα, τηλεφώνησε. Μα τώρα τι να του πω? Θα μας κλείσει ραντεβού αύριο το πρωί. Πες του και το λόγο για τον οποίο θα πάμε να τον δούμε. Έλα. Έλα. Έλα, τηλεφώνησε. Τηλεφώνησε. Εντάξει, έλα. Εντάξει, θα τηλεφωνήσω. Χ,
Άι, Σιχτήρ. Άι, Σιχτήρ. Τι έγινε? Ξέχασα. Τι ξέχασες? Ξέχασα. Δεν μπορώ να τηλεφωνήσω τώρα στο Σετίνιν. Συνέβη κάτι σήμερα το πρωί. Ένα γεγονός. Εγώ ερχόμουν να στο πω, αλλά εκείνη τη στιγμή βγήκες μέσα από την τουλάπα. Έγιναν και όλα αυτά, μυαλό είναι, το ξέχασα. Δηλαδή, τι συνέβη? Συνέβη... Τώρα δεν ξέρω πώς να στο πω, δηλαδή... Είναι... Με δύο λόγια... Πήρα προαγωγή. Τι πήρες? Πήρα προαγωγή. Με διορίσανε διευθυντή του οργανισμού. Τι έκανε, λέει? Τι σε διορίσανε? Δεν κατάλαβα. Με διορίσανε διευθυντή του οργανισμού στη θέση του Σετίνιν. Δεν καταλαβαίνω απολύτως τίποτα. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι συμβαίνει? Το Σετίνιν τον μεταθέσανε στο Υπουργείο. Ο παλιός ο επιθεωρητής πήρε σύνταξη. Λοιπόν, πήγανε το Σετίνιν στο Υπουργείο και μένα στη θέση του. Σήμερα ο Υπουργός υπέγραψε τη σχετική απόφαση. Ποια απόφαση? Για το διορισμό μου. Δηλαδή, σε διορίσανε διευθυντή του οργανισμού στη θέση του Σετίνιν. Μάλιστα, Νατάσα, στη θέση του Σετίνιν. Εσένα? Εμένα? Δεν μου λες? Για χαζί με περνάς. Έτσι τα καλά καθούμε να σε διορίσανε διευθυντή, έτσι τα ξαφνικά. Όχι, στα ξαφνικά, γιατί στα ξαφνικά. Από πέρσι το συζητάγανε. Μπροστά ήσουνα που τρώγαμε ένα βράδυ στου Σετίνιν. Και ήταν και ένας μεγάλος από το Υπουργείο και έλεγε για κάτι μετατοπίσεις όταν ο επιθεωρητής θα πάρει σύνταξη. Και... Δεν μου λες με δουλεύεις. Εσύ ο ίδιος δεν μου είχες πει ότι αυτό το θέμα έχει λήξει? Γιατί με έχεις φλαμώσει τα ψέματα? Όχι, την αλήθεια σου είπα. Απλώς κάποια στιγμή είχαν αποφασίσει να μην πάνε το Σετίνιν στο Υπουργείο αλλά κάποιον άλλον. Μετά αλλάξαν γνώμη. Ένα χρόνο το μαγειρεύανε. Τελικά πάει ο Σετίνιν στο Υπουργείο και εγώ στη θέση του. Δηλαδή όλο αυτόν τον τεράστιο οργανισμό θα τον διευθύνεις τώρα εσύ? Όχι, εγώ δεν πρόκειται να τον διευθύνω. Εγώ θα παραιτηθώ όπως συμφωνήσαμε. Μόνο που αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει αύριο. Γιατί δεν είναι δυνατόν? Άκουσε με επιτέλους. Στη θέση του Σετίνιν μπαίνω εγώ. Στη θέση τη δική μου μπαίνει ένας υπεύθυνος τομέα. Στη θέση αυτού νου ένας εργολάβος, στη θέση του εργολάβου ένας αρχιεργάτης, στη θέση αυτού άλλος και πάει λέγοντας. Ολόκληρη αλυσίδα. Εάν παραιτηθώ εγώ αυτή τη στιγμή, θα τα σμπαραλιάσω. Θα εκθέσω ανθρώπους. Γι' αυτό σου λέω. Να αναβάλουμε για λίγο την παραίτηση, να παραλάβω τον οργανισμό, να μπουν οι άνθρωποι στη σειρά τους και ύστερα παραιτούμε, ωραία και καλά, χωρίς φασαρίες, χωρίς τίποτα. Όχι. Όχι. Γιατί όχι? Γιατί δεν πιστεύω ούτε λέξη από ό,τι είπες. Ούτε λέξη. Γιατί όλα αυτά δεν μου τα έχεις πει αμέσως? Σου διέφυγε. Έτσι? Σου διέφυγε. Τόλμησε μονάχα να μου πεις ότι σου διέφυγε. Όχι, δεν μου διέφυγε. Φοβήθηκα να σου το πω. Δηλαδή, εγώ ευθύνομαι για όλες αυτές τις συμπτώσεις που συνέπεσαν έτσι τα πράγματα. Από τη μία το δυστύχημα, από την άλλη προαγωγή. Θα στα έλεγα αύριο. Περίμενα πρώτα να ηρεμήσεις λιγάκι. Ώστε ήταν μια σύμπτωση. Συνέπεσαν έτσι τα πράγματα. Και ποιοι θα αποφασίζανε γι' αυτό? Ή πιο πάνω, έτσι δεν είναι? Δεν έπρεπε λοιπόν με κανένα τρόπο να αναφέρεις ότι το πλάνο δεν ολοκληρώθηκε. Γι' αυτό βρέστηκε στους ανθρώπους πάνω στα ηλεκτρικά καλώδια. Για να μην σμπαραλιάσει η αλυσίδα σας. Ωρε φουκαρά μου. Στάθηκες πολύ τυχερός που σαν κατέβηκε και ο γιος σου και όχι κανένας άλλος. Θα σε χώνανε στη φυλακή, ρε μάλι. Αν στη θέση του Αλεξέη βρισκότανε κάποιο άλλο αγόρι. Ενώ έτσι σου ήρθε κουτί. Σε όλους σας ήρθε κουτί. Και σε λυπηθήκανε ο κακομοίρης ο Γκόλουμπεφ. Αυτός την πλήρωσε, αλλά όχι. Αυτός δεν την πλήρωσε καθόλου. Αυτός ήρθε και άνθιζε. Έγινε διευθυντής τώρα αυτός. Είναι νικητής αυτός. Δεν είναι δυνατόν. Σε μισώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ, πάρε τηλέφωνο τώρα το Σετίνιν και πες του ότι αρνούμε να παραλάβω τον οργανισμό. Τώρα. Παράκαμε.
πες του θα πάω το πρωί να του υποβάλω την παρέτησή μου. Αρνούμε να παραλάβω τον οργανισμό. Τώρα πάρε τηλέφωνο τώρα. Αρνούμε, αρνούμε, αρνούμε. Τι τζαγέ, την τζαγέρα σου λέω, κατέβασέ την. Νατάσα, σε παρακαλώ να μ' ακούσεις ήρεμα. Συγχώραμε, δηλαδή για όλα συγχώραμε. Και εγώ ιδίως μπερδεύτηκα. Έγιναν όλα έτσι απανωτά, το ένα πίσω από το άλλο. Γι' αυτό σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις. Δηλαδή, να το συζητήσουμε το πράγμα, να το δούμε πάλι, να το κουβεντιάσουμε. Κοίτα να δεις τι πρόκειται να γίνει τώρα. Ο Σετίνιν φεύγει από τη μέση. Δηλαδή δεν θα τον έχω πια πάρα από το κεφάλι μου να μου καταπιέζει την ψυχή και να με στριμώχνει με το δώσε και δώσε και δώσε. Θα γίνω κύριος της κατάστασης. Νατάσα. Ο οργανισμός δεν είναι μια απλή επιχείρηση. Ο οργανισμός είναι μια μεγάλη εξουσία με απεριόριστα περιθώρια δράσης. Κοίτα, από τη μια μεριά υπάρχει η θέση που εξαρτάται από τις συνθήκες. Και από την άλλη μεριά υπάρχει η θέση που δημιουργεί αυτές τις συνθήκες. Ο διευθυντής του οργανισμού είναι ακριβώς μια τέτοια θέση. Δηλαδή είναι ένας δρόμος με μεγάλους ορίζοντες. Και εμένα τώρα στα 50 μου χρόνια μου δίνεται για πρώτη φορά η ευκαιρία να δημιουργήσω κάτι πραγματικά σπουδαίο. Κάτι όπως εγώ το νιώθω, όπως εγώ το καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να δοκιμάσω. Έχω ιδέες, εγώ έχω σχέδια. Εγώ θέλω να αναμορφώσω ολόκληρο το σύστημα. Έχω πείραγο, την πονάω τη δουλειά. Γι' αυτό θα ψάξω να βρω καινούριους ανθρώπους. Τίμια παιδιά, ικανά. Ξέρω πως υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και σπουδαίοι τεχνικοί. Αλλά επειδή δεν έχουν την ικανότητα να κάνουν συμβιβασμούς με τη συνείδησή τους, βρίσκονται στην απόξω, στην αφάνεια. Εγώ λοιπόν θα τους τραβήξω από εκεί, θα τους δώσω μεγάλες θέσεις και ίσως καταφέρω να δημιουργήσω ένα σπουδαίο επιτελείο. Και θα δεις, η δουλειά θα πάει διαφορετικά. Γιατί πρέπει να πάει. Και το παλιό επιτελείο που θα το βάλεις? Θα το διαλύσω. Οι περισσότεροι από εκεί μέσα θέλουν φύσιμα. Λοιπόν, θα τους το δώσω εγώ. Με ποιο τρόπο? Λοιπόν, έχεις πολύ μεγάλη πλάκα. Όλοι αυτοί είναι τσιράκια του Σετίνιν. Μόλις κάνεις το παραμικρό, θα του τηλεφωνάνε. Και αυτός βέβαια θα παίρνει αμέσως το μέρος τους. Και τότε εσύ θα κάνεις πίσω όλο ταχώς. Δεν πρόκειται ποτέ να πας κόντρα στο Σετίνιν. Άλλωστε είσαι δημιούργημά του. Και δεν του περνάει καθόλου από το μυαλό ότι έρχεται τις νύχτες και σου χαλάει τον ύπνο. Τον Γκόλουμπεφ της νύχτας δεν τον ξέρει. Αυτός ξέρει μόνο τον Γκόλουμπεφ της μέρας. Αυτή είναι η ζωή, Νατάσα. Ο Γκόλουμπεφ είναι ένα δημιούργημα του Σετίνιν. Ο Σετίνιν προώθησε ένα Γκόλουμπεφ και τον έκανε όπως τον ήθελε αυτός. Εγώ θα δημιουργήσω ένα Γκόλουμπεφ και θα τον κάνω όπως τον θέλω εγώ. Δηλαδή, όπως τον θέλουμε εμείς οι δύο. Τώρα βέβαια, ξέρω, αυτό θα με φέρει σε σύγκρουση με το Σετίνιν. Είναι αναπόφευκτο.
Ίσως μάλιστα και να με απολύσουν. Αλλά εγώ τώρα είμαι ήρεμος, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Κυρίως γιατί έχω εσένα στο πλευρό μου. Τώρα βέβαια ένας θεός ξέρει τι δυνάμεις και τι κουράγιο θα χρειαστώ για όλα αυτά. Και σιδερένια υγεία που δεν την έχω. Δεν στα έλεγα όλα. Το έλκος δεν είναι τίποτα, έρχεται και φεύγει. Αλλά τώρα τελευταία άρχισα και κουράζομαι. Οι ώμοι μου βαραίνουν. Καμπούριασα. Έχεις 2 ολόκληρα χρόνια να ξεκουραστείς. Πόσες φορές δεν σου είπα. Μου τζωσέ τα όλα και πήγαινε να ησυχάσεις. Τώρα καμπούριασες. Αγάπη μου, μη σε νοιάζει τίποτα. Εγώ θα τα καταφέρω όλα, θα δεις. Νατάσα, σου είμαι ευγνώμων για το κουράγιο που μου δίνεις και για την κατανόηση που μου δείχνεις. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να συμφιλειωθείς με την ιδέα. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω, με αυτό που έγινε δηλαδή. Αλλά σου δίνω το λόγο μου, αγάπη μου, από εδώ και πέρα εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Ό,τι περνάει από το χέρι μου, σου δίνω το λόγο μου, θα δεις. Ανδρέη, αν ξαναρχίσεις πάλι τα ψέματα, αν πάλι κάνεις τα ίδια, δεν θα τα αντέξω. Καταλαβαίνω. Αυτό το μήνα όλα αλλάξανε μέσα μου, Ανδρέη. Ήρθανε τα πάνω κάτω. Εγώ έχω γίνει άλλος άνθρωπος. Καταλαβαίνω, τώρα πια καταλαβαίνω. Δεν ανέχομαι καμιά υποκρισία. Και η παραμικρή μπορεί να με τσακίσει. Νατάσα, καταλαβαίνω πολύ καλά. Άρα και θα μπορέσεις και εσύ να αλλάξεις, Ανδρέη. Θα μπορέσω, θα δεις. Καμιά φορά ξυπνάω τις νύχτες και σε κοιτάζω. Το πρόσωπό σου είναι τόσο ήρεμο, τόσο γλυκό, τόσο παιδικό. Και σκέφτομαι, σε λίγο θα ξυπνήσει και θα είναι πάλι ο ίδιος. Ανδρέη, δεν ξέρω. Αν ξαναρχίσει τα ίδια θα κάνω καμιά τρέλα. Νατάσα, σου λέω, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Α, δεν σου το είπα. Σήμερα όταν γύρισες στο σπίτι, δηλαδή την ώρα που φλιαρούσες το τηλέφωνο, εμένα εκεί μέσα στην ντουλάπα με έπιασε φρίκι. Ήταν όλα μαζί. Ήταν η φωνή σου τόσο αποκρουστική. Ήταν και όλα αυτά που είχα μάθει από την Νικήτινα. Ήταν και το σκοτάδι εκεί μέσα. Και άρχισα να ψάχνω να βρω μια ζώνη. Είχα σκεφτεί και από πού θα την κρεμάσω. Είχα την αίσθηση ότι βρίσκομαι μέσα σε ένα φέρετρο. Μα δεν μου λες τρελάθηκες. Να τα ξεχάσεις αυτά, ακούς. Φρέι! Έχουμε ζωή μπροστά μας. Πρέπει να ζήσουμε. Πρέπει να χορέψουμε στο γάμο του Αλεξέη. Πρέπει να αναστήσουμε τα γκόνια μας. Πρέπει να παραλάβουμε τον οργανισμό. Να γεμίσουμε την πόλη με έργα. Κοριτσάκι με ζει. Κατάλια μου. Ανδρέη. Ναι, γλυκιά μου. Θέλω να φύγω από τη βιβλιοθήκη. Και να με πάρεις τη δουλειά σου. Στον οργανισμό. Θέλω να είμαι δίπλα σου. Να μπορώ κι εγώ να συμμετέχω. Δηλαδή να ακούς και τη δική μου γνώμη. Να ξέρω κι εγώ τα προβλήματα. Να τα κατανοώ. Γλυκιά μου εσύ. Θα το σκεφτώ. Αλήθεια. Συμφωνείς. Βεβαίως, γιατί όχι. Δεν είμαστε πια νέοι, Ανδρέη. Και μας βρήκε μια τέτοια συφορά. Καταλαβαίνεις. Πρέπει να ζήσουμε περήφανα την υπόλοιπη ζωή μας. Τώρα που, όπως λες, θα μπουν νέοι άνθρωποι στον οργανισμό, θα ήθελα να έρχονται σπίτι μας και να νιώθουν άνετα. Να μαζεύεστε εδώ, να συζητάτε, να παίρνετε αποφάσεις. Κι εγώ θα τα ακούω όλα αυτά και θα πάψουν να μου είναι άγνωστα. Φρόντισε να με πάρεις στον οργανισμό. Αν το κάνεις αυτό, θα πιστέψω ότι οι δυο μας μπορούμε να βρούμε έναν δρόμο. Θα το κάνεις. Έτσι δεν είναι? Και βέβαια, Νατάσα, αμφιβάλλεις. Το μόνο που δεν καταλαβαίνω είναι τι ακριβώς μπορείς να κάνεις εσύ στον οργανισμό. Οτιδήποτε. Βάλε με στην τελευταία θέση.
Δεν έχετε τεχνικό γραφείο στον οργανισμό. Εκεί θα δουλέψω. Θα κάνω μια οποιαδήποτε γραφική εργασία. Τώρα αυτό θα δημιουργήσει ορισμένα προβλήματα. Δηλαδή, τι προβλήματα? Καταλαβαίνεις τώρα. Πρώτη μέρα που θα πάει ο νέος διευθυντής και το πρώτο που θα κάνει να βολέψει τη γυναίκα του είναι... Δεν ακούγεται καλά? Ώστε δεν κατάλαβες τίποτα. Δεν συμφωνείς λοιπόν, ε? Όχι, βρε παιδάκι μου, όλα τα κατάλαβα και συμφωνώ να τάσα απολύτως. Θα γίνουν όλα όπως θέλεις εσύ. Αλλά λίγο αργότερα, συμφωνείς? Όχι τώρα αμέσως, εντάξει? Εγώ θέλω από την πρώτη μέρα να δημιουργήσω στον οργανισμό μια καινούργια ατμόσφαιρα. Εάν εμφανιστείς εσύ θα το παρεξηγήσουν. Η παρουσία σου μπορεί να μου γίνει εμπόδιο. Για την ώρα θα μου λες τη γνώμη σου εδώ στο σπίτι. Εγώ θα στα λέω όλα, με κάθε λεπτομέρεια. Καταλαβαίνεις? Περιμένουμε λιγάκι, θα το παρεξηγήσουν. Δεν μπορώ να τους μαζέψω όλους και να αρχίσω να τους εξηγώ για ποιο λόγο προσέλαβα τη γυναίκα μου και τι σημαίνει αυτό για μας. Και... Αν χρειαστούν εξηγήσεις, θα τις δώσω εγώ. Μπορώ εγώ να τους πω γιατί πήραμε αυτή την απόφαση. Να τα σας σοβαρολογείς. Σου λέω, θα στο κάνω το χατήρι, αλλά λίγο αργότερα. Θα το παρεξηγήσουν. Θα γίνει, αλλά... Αυτός είναι ο μόνος λόγος που δεν θέλεις? Βέβαια. Τι άλλος λόγος υπάρχει? Και πότε με το καλό αναλαμβάνεις τον οργανισμό? Έχουμε καιρό ακόμα. Για να πάρει σύνταξη ο επιθεωρητής θα πάει να κάνει την άδεια του, θα γυρίσει, θα του κάνουμε αποχαιρετιστήρια, θα φάμε 1,5-2 μήνες μέχρι να παραλάβω τον οργανισμό. Πολύ ωραία. Τι είναι πολύ ωραία? Θα με προσλάβεις στη δουλειά όσο τίνει. Όσο είναι ακόμα εκείνος διευθυντής. Κατάλαβες? Θα με προσλάβει όσο τίνει στον οργανισμό. Και όταν θα αναλάβεις εσύ, εγώ θα βρίσκομαι ήδη εκεί μέσα και ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Πολύ ωραία ιδέα, έτσι? Αύριο κιόλας θα υποβάλω την παραίτησή μου στην Ολγίτσα και θα τραβήξω ίσια για το Σετίνι. Μάλιστα λέω να του τηλεφωνήσω τώρα και να συνεννοηθώ μαζί του. Νατάσα, περίμενε. Μη μου πεις ότι δεν είναι ωραία ιδέα, που ξέρεις... Μπορεί σήμερα να αποκτάς το πιο αξιόλογο στέλεχος του καινούργιου σου επιτελείου. Και άκου, μια φορά την εβδομάδα θα σας μαζεύω εδώ και θα σας κάνω ένα μικρό παρτάκι. Θα δεις. Θα συγχαρώ πρώτα το Σετίνιν για τον διορισμό του και μετά θα του το πω. Νατάσα, άφησε το τηλέφωνο. Είναι περασμένα μεσάνυχτα. Θα κοιμούνται οι άνθρωποι. Μα τι μας λες? Αυτός επαίνει στις 2 και στις 3 το πρωί. Και δεν μπορώ εγώ να του τηλεφωνήσω στις 12 το βράδυ. Και εγώ σου λέω πως θα χαρεί πάρα πολύ που του τηλεφωνάω. Θα δεις. Αντρέη, τι έπαθες? Σύνδεσε αμέσως το τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να τηλεφωνήσεις πουθενά, Νατάσα. Εγώ δεν θέλω να δουλέψεις στον οργανισμό. Δηλαδή, πώς δεν θέλεις? Έτσι, δεν θέλω. Γιατί? Γιατί δεν θέλω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να με βοηθάς εκεί. Εδώ στο σπίτι, ναι, στη δουλειά δεν χρειάζεται. Δηλαδή έτσι κατηγορηματικά? Ναι, ναι. Έτσι αμετάκλητα? Ναι, αμετάκλητα. Και με την υπόσχεσή σου βέβαια ότι όλα θα γίνονται όπως τα θέλω εγώ. Όλα εκτός από αυτό. Και μη σκεφτείς ότι πρόκειται για κανένα φλερτάκι, ότι φοβάμαι μήπως μάθεις τίποτα. Όχι, Αντρέη, αυτό δεν το σκέφτομαι.
σκέφτομαι κάτι πολύ χειρότερο. Ώστε με κρατάς σε απόσταση έτσι. Μακριά από το τσιφλίκι σου, βέβαια. Εκεί πρέπει να έχεις απόλυτη ελευθερία. Να νιώθεις εντελώς ελεύθερος. Να μην μπορεί κανείς να σου γίνει εμπόδιο για να στέλνει τους ανθρώπους κατευθείαν πάνω στα ηλεκτρικά καλώδια. Κόφτω, ακούς! Κόφτω! Δεν χρειάζεται, κοπέλα μου. Δεν χρειάζεται να με ελέγχεις εσύ. Εμένα θα με ελέγχουν αυτοί που πρέπει να με ελέγχουν. Απλώς τα χάσα. Δύο ώρες τώρα βρισκόμουν σε παροξισμό. Αλλά ευτυχώς πέρασε. Καιρός ήτανε. Λοιπόν, εσύ είσαι εσύ και εγώ είμαι εγώ. Πολύ σωστά. Εσύ είσαι εσύ. Εσύ δεν ξεπερνάς ποτέ τα όρια. Δεν τα ξεπερνάς με κανένα τρόπο. Ώστε λοιπόν βρισκόσουν σε παροξισμό. Βέβαια. Για σένα κάθε τι ανθρώπινο είναι ένας παροξισμός. Άντε λοιπόν τι κάθεσαι. Κλείσε με μένα σε κανένα τρελοκομείο. Κόφτω, είπα, κόφτω. Δώσω εγώ την ελευθερία σου. Θα την δώσω και θα είναι όλη δικιά σου. Κατάλαβα τι πρέπει να κάνεις. Θες να με εξουσιάσεις, ε. Νομίζεις ότι βρήκες την ευκαιρία να με χώσεις μες στο βραχί σου. Τι είναι αυτά που λες? Αυτό που ακούς. Πάνε με πιάσω το λαρίκι. Σε γελάσανε, κοριτσάκι μου. Το δικό μου το λαρίκι γλιστράει. Κι άλλοι βλάκες προσπαθήσανε, αλλά δεν... Στάσου! Μη φοβάσαι. Θα σε αφήσω να φύγεις. Για πάντα. Αλλά προτού φύγεις θέλω να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Εμείς οι δυο δεν είχαμε ποτέ τέτοιους λογαριασμούς. Λοιπόν, σε συμβουλεύω να προσγειωθείς. Τι θα πει, δεν μπορούμε να ζήσουμε έτσι. Πώς θα ζήσουμε δηλαδή? Λες και εσύ είσαι καλύτερη από μένα, αν δεν είσαι. Αν δεν είχες ακατευτεί ο Αλεξέη, αλλά ένα άλλο παλικάρι, εσένα ούτε που θα ίδρωνε τα αυτάκια σου. Το μόνο που θα έκανες ήταν να τρέξεις τους ανώτερους για να με γλιτώσεις. Θα πήγαινες τον κουσμένη σου για να με βγάλει από τη φυλακή. Και θα έκανες πολύ καλά. Αντί να τρέξεις την οργίτσα. Χαρά στον προστάτη. Όσο θυμάμαι τι μου έλεγε κάποτε η Όλγα, Αντρέη, Νατάσα δεν έπρεπε να έχει παντρευτεί εσένα. Η Νατάσα έπρεπε να έχει πάρει κάποιον περιοπής. Που κάτι τέτοιο σαν και εσένα αυτός θα τους περιφρονούσε. Άκου το τσόλι. Θα μου πει εμένα τι άντρα πρέπει να έχει πάρει γυναίκα. Μα άντε πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε. Πήγαινε στην Αργίτσα, πήγαινε. Άντε να σε βγάλει στο κλαρί. Εγώ όμως θα μείνω εδώ. Στη θέση μου! Γιατί εγώ δεν είμαι μόνο σύζυγος. Εγώ είμαι μηχανικός. Εγώ είμαι καθοδηγητής. Εμένα μου εμπιστεύονται εκατοντάδες ανθρώπους. Τεράστια μέσα. Εγώ ψήνομαι μες στο καμίνι της ζωής και τη μέσα γίνονται και λάθη, κατάλαβες. Εγώ είμαι οικοδόμος, δεν είμαι βιοθηκάριος. Και οι άνθρωποι που είναι σαν και εμένα είναι αυτοί που τα σηκώνουν όλα στις πλάτες τους. Και πού τα πάνε? Εκεί που πρέπει. Λοιπόν, σε προειδοποιώ. Εάν φύγεις τώρα, πίσω δεν έχει. Αν περάσεις αυτό το κατώφλι, θα βρεθείς στην αντίπερα όχθη. Μια φορά σου επέτρεψα να ξαναγυρίσεις. Δεύτερη δεν θα στο επιτρέψω. Εάν φύγεις θα πεις στο ασανσέρ, θα πατήσεις το κουμπάκι και... Τέρμα ο Αντρέη, για πάντα. Λοιπόν, ορίστε. Παρακαλώ, περάστε. Θεέ μου, πώς είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια πράγματα? Γιατί να επιτρέπονται όλα σε αυτόν τον κόσμο? Όχι, δεν θα έπρεπε να επιτρέπονται όλα. Όχι έτσι. Δεν κάνει. Δεν γίνεται έτσι. Δεν πρέπει. Θα έπρεπε να με δικάσουνε.
που μπόρεσα 20 ολόκληρα χρόνια να είμαι γυναίκα σου. Ναι. Εμένα έπρεπε να δικάσουνε. Εμένα. Κάποτε θα έρθει μια εποχή που όλους σαν και εμένα θα πρέπει να τους περνάνε από δικαστήριο. Γιατί κανένας δεν με ανάγκασε. Όχι. Εγώ μονάχη μου. Μονάχη μου. Εφοδιασμός, Γκόλουμπεφ! Γιατί δεν σηκώνατε αμέσως το ακουστικό! Τι έγινε με το τσιμέντο! Δώσατε πετρόλ στην Αγγλία! Πόσα κυβικά! Το πρωί θα ελέγξω. Κι ακουδώ, είχα δώσει εντολή να έρθει το αυτοκίνητό μου κάτω από το σπίτι στις 10. Ακυρώνω! Το αμάξι να είναι εδώ στις 8 ακριβώς. Εμπρός! Μπαμπά. Αλεξέη. Μπαμπά, σε ξύπνησα. Όχι, αγόρι μου. Από πού τηλεφωνάς? Είναι περασμένα μεσάνυχτα. Πριν που ρώτησα μου είπαν ότι κοιμάσαι. Συμβαίνει τίποτα? Ξύπνησα μετά που τηλεφώνησες. Και νιώθω πολύ άσχημα. Με συγχωρείς, μπαμπά.
Τι λες, παιδί μου? Καλά έκανες και τηλεφώνησες. Τι σου συμβαίνει? Δεν ξέρω. Κάτι με έπιασε έτσι ξαφνικά. Μα γιατί, παιδί μου? Θέλεις να έρθω τώρα αμέσως? Όχι, όχι. Μου πέρασε κιόλας. Έτσι, κάπως ανατρόμαξα. Κατάλαβες, μπαμπά? Όταν μου άκουσα τη φωνή σου, ησύχασα αμέσως. Η μαμά κοιμάται? Η μαμά? Ε, ναι, κοιμάται. Τι ώρα θα έρθετε να με πάρετε αύριο? Αύριο. Αύριο θα έρθουμε να σε πάρουμε πριν από το μεσημέρι. Ναι, πριν από το μεσημέρι. Μήπως σε καθυστερώ, μπαμπά? Τι λες, παιδί μου? Εγώ μπορώ να κουβεντιάζω μαζί σου όλη τη νύχτα. Όχι, όχι. Θα πάω κι εγώ για ύπνο. Όλα θα πάνε καλά. Έτσι δεν είναι, μπαμπά? Και βέβαια, αγόρι μου, ηρέμησε. Και διώξε τις μαύρες σκέψεις. Βγάλτες από το μυαλουδάκι σου. Καληνύχτα, μπαμπά. Καληνύχτα, αγόρι μου. Αδελφή. Αδελφή. Με βοηθάτε, σας παρακαλώ, να ακουμπήσω το ακουστικό.